Σε λίγο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Βγαίνω τώρα να σας μιλήσω για να σας πω: πάρτε τους φίλους σας τηλέφωνο. Γυρίστε τώρα, συντονιστείτε στο ράδιο 98,9. Αυτά που θα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή δεν σας τα έχει πει κανένας άλλος και πρέπει να τα μάθετε. Πάρτε τηλέφωνο τους φίλους σας. Συνδεθείτε με το radio9.gr και ακούστε από εκεί live τώρα ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού, την εκπομπή. Έχετε να ακούσετε πράγματα, αυτά που σας κρύβουν όλοι οι άλλοι, που θα σας πέσουν τα σαγόνια. Τι ετοιμάζονται να αποφασίσουν για την Ελλάδα, πάλι ερήμην της Ελλάδας. Τι αποφασίσανε ήδη, ποια είναι τα σχέδιά τους. Πάρτε τώρα τους φίλους σας, σε 5 λεπτά ξεκινάμε. Αυξήσεις φωτιά στο ΦΠΑ για τρόφιμα, φάρμακα, λογαριασμούς, 10 εισιτήρια μέσων μεταφοράς, επισκευές κατοικιών, κόμιστρα, ταξί και εισιτήρια θεαμάτων. Κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος. Ενιαία αυτοτελή φορολόγηση 20% στα ενίκια στους στόχους καταθέσεων και ομολόγων, την υπεραξία από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Κατάργηση της έκπτωσης των τόκων των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας από το φόρο εισοδήματος. Χαράτσια σοκ στην ακίνητη περιουσία με αύξηση της επιβάρησης των κτισμάτων και των οικοπαίδων που κατέχουν επιχειρήσεις στο επίπεδο του 0,6 με 1% και επιβολή φόρου κατοχής περιουσίας και στα αγροτεμάχια. Επιβολή ΦΠΑ 19-21% σε όλες τις εμπορικές μισθώσεις. Νέες αυξήσεις σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης για ποτά και τσιγάρα και επιβολή φόρου στο ελληνικό κρασί. Ένταξη των αγροτών με ετήσιο τζίρο πάνω από 25.000 ευρώ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Αυτό το φορολογικό αρμαγεδόνα, για να δανειστώ και τον τίτλο της εφημερίδας του Ελεύθερου Τύπου που διαβάζω το ρεπορτάζ, εισηγείται το Δέλτα Νιτάφ. Ρε Δημήτρη, υπάρχει ένας Έλληνας που να πιστεύει ότι αυτά είναι τα τελικά και τελειώσαμε? Μ' αρέσει που την Δευτέρα που ήμουνα με τον κύριο Μιχαλάκη στον κύριο Παπαδάκη, μου είπε: είδατε πόσο έχει αποτέλεσμα η πίεση που ασκούσαμε, ότι δεν μπαίνουν νέα ζήτηματα, νέοι φόροι στο νέο μνημόνιο. Του λέω: σταματήστε να δούμε τι θα γίνει. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει με το φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν χρειάστηκε. Το Δέλτα Νιτάφ μας πρόλαβε. Ναι. Έτσι αλλιώς από τον προπολογισμό ξέραμε την τρομακτική αύξηση που προβλέπονται για τους φόρους. Ναι. Μέσα στο 30% πάνω από τη φορολογία του 2011. 30% πλάς. Γιατί είναι της μόδας τα πλάς, PSI πλάς. Ναι. Ναι. Την ίδια ώρα βέβαια για τα νομικά πρόσωπα 22% πτώση. Ναι. 22% πτώση. Λοιπόν, υπάρχει ένας Έλληνας που να πιστεύει ότι αυτά είναι και τελειώσαμε? Ή ότι έτσι θα μας πηγαίνουν συνέχεια? Υπάρχει κανένας Έλληνας που να πιστεύει ότι αυτά ήταν και τελειώσαμε? Έχω και τις... και οι εταιρείες που πήραμε από τον Ιούλιο για το PSI, κάτι αμερικάνικες και αγγλικές, αυτές οι Cleary, Gottlieb, Strin, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, Lazard, Frere, SAS, αυτές, τις πληρώνουμε, ξέρεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το PSI Plus. Ναι, τι ακριβώς κάνουν? 1,5 εκατομμύριο το μήνα παίρνει. Αυτοί οι τύποι, τι κάνουν? Τίποτα. Όπως και οι δικοί μας κάθονται και περιμένουν το fax. Ότι αυτά αποφασίζουν. Ωστόσο, πληρώνουμε και σε αυτούς. Μωρέ, τώρα να μην έχουμε τώρα πληρώνουμε αυτούς, πληρώνουμε αυτούς που διόρισαν αυτούς. Ναι. Έτσι, ναι. Αλληλοπληρωνόμαστε, γυρίζει το. Αυτοί έχουν κρατήσει το αξίωμα ότι το χρήμα πρέπει να γυρίζει. Το γυρίζουν μεταξύ τους. Ναι, ο ένας πληρώνει τον άλλον κτλ. Αυτή η φοροκαταιγίδα που έρχεται, υπάρχει ένας Έλληνας που πιστεύει ότι αυτά είναι και τελειώσαμε? Άντε, γιατί αν το πιστεύει, μπορεί και να τους ψηφίσει και πάλι. Υπάρχει κανένας Έλληνας που να πιστεύει ότι αυτά είναι για φέτος και τελειώσαμε? Υπάρχει κανένας Έλληνας επίσης που πιστεύει ότι σε κάθε δόση που θα μας δίνουν δεν θα ζούμε και πάλι εκβιασμούς για επιπλέον μέτρα? Δεν υπάρχει. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει. Φίλες και φίλοι, πάρτε τους φίλους σας τηλέφωνο και πείτε τους να ακούσουν την εκπομπή αυτή σήμερα. Αυτά που αποφασίσανε για μας και δεν μας τα έχει πει κανένας. Αυτά που ετοιμάζονται να επιβάλλουν σε εμάς και δεν μας τα έχει πει κανένας. Άσχετα, βέβαια, θα μου πείτε θεωρητικά δεν μπορεί, αφού ψηφίζουμε κόμματα. Να ενημερώνονται, να λαμβάνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις, να διαπραγματεύονται, να συναποφασίζουν και να έρχονται να μας ενημερώνουν τι αποφασίσανε για το καλό του λαού. Τώρα σε λίγο θα τα ακούσετε. Αυτή είναι
εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Ράδιο 9 σου 98,9. Κύριε Καζάκη, καλημέρα σας και θεσμικά να σας πω μια καλημέρα σας. Και πάμε. Το non-paper το οποίο κατατέθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής και πάνω στο οποίο συζήτησαν για το ζήτημα της Ελλάδας και του νέου μνημονίου, το αποκάλυψαν οι Financial Times 27 του μηνός. Μάλιστα. Από αυτό οι εφημερίδες, το μαύρο μέτωπο ή και το σύστημα προπαγάνδας που στηρίζει το μαύρο μέτωπο, ξεχώρισαν μόνο το ζήτημα του επιτρόπου. Το αν θα μπει επίτροπος δημοσιονομικά στη χώρα όπως ζητάει η Γερμανία. Το οποίο προσβάλλει την Γερμανία. Αξιοπρέπεια και τα λοιπά. Αφενός μεν δεν είναι της Γερμανίας. Έτσι, απέτηση. Και δεύτερον, δεν μας είπαν τι ακριβώς προβλέπει αυτό το non-paper. Ναι. Λοιπόν, να το διαβάσουμε λοιπόν, να ξέρουμε τι λέει. Θέλω να το διαβάσεις όλο από την αρχή μέχρι το τέλος και μετά θα απομονώνουμε και θα αναλύουμε. Αλλά διάβασε το μία να το ακούσει ο κόσμος έτσι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, διασφάλιση της συμμόρφωσης στο δεύτερο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα εννοούν το δεύτερο μνημόνιο που θα επιβληθεί μετά το PSI. Αυτή η νέα και τη Δανειακή Σύμβαση. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τρόικα, η Ελλάδα έχει χάσει και πάλι τους βασικούς στόχους του προγράμματος για το 2011. Ειδικότερα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού δεν έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δεν έχει μειωθεί παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση μιλάει για αυτός πρωτογενούς. Ναι. Δεν έχει μειωθεί. Είναι στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος, δηλαδή στο 10,1%. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη συμμόρφωση του προγράμματος, στη συμμόρφωσή της στο πρόγραμμα, στο μέλλον και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους δανειστές. Διαφορετικά, η Ευρωζώνη δεν θα μπορεί να εγκρίνει τις εγγυήσεις για το ελληνικό πρόγραμμα, για το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Εδώ έχει σημασία βεβαίως να παρατηρήσουμε ότι και πάλι το θέμα είναι δεν τήρησε δεσμεύσεις. Δεν είναι ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Και επειδή ακούω πολλούς τώρα τελευταία και δήθεν αντιμνημονιακούς να ανακαλύπτουν την πανδεσία του μνημονίου αλλά την τέλεια αδυναμία του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει αυτό το τόσο καλό μνημόνιο ναι. που θα μας έβγαλε από την κρίση, ναι. Να πούμε το εξής, ότι το μνημόνιο από την πρώτη στιγμή είχε προτείνει την κατάργηση του 13% του μισθού, είχε ζητήσει την πλήρη κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είχε ζητήσει την διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, είχε ζητήσει την απελευθέρωση των αγορών με βάση τον τρόπο. Δεν έγιναν όλα αυτά, ή μάλλον δεν έγιναν στον ρυθμό που προβλέπονταν, λόγω της αντίδρασης που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. Δεν είχε να κάνει με την ελληνική κυβέρνηση και την αδυναμία της να εκτελέσει εντολές, αλλά με την αντίδραση. Οι απάνωτες απεργίες, οι διαδηλώσεις, το κίνημα των αγανακτισμένων, οι πρωτοβουλίες πολιτών, όλα αυτά συνέβαλαν στο να μην επιβληθούν. Και έτσι, αντί αν είχαν επιβληθεί, θα είχαμε σήμερα μια οικονομική επιδείνωση της χώρας διπλάσια ή και τριπλάσια των ρυθμών που έχουμε σήμερα. Θα είχαμε μεροκάματα το μισθού των 400 ευρώ και θα ήθελα πολύ όλοι αυτοί οι κύριοι που λένε ότι το μνημόνιο χρειάζεται και που τέλος πάντων κακώς δεν εφαρμόστηκε όπως έπρεπε να είχε εφαρμοστεί, να μας εξηγήσουν σε τι ακριβώς θα βοηθούσε την ελληνική οικονομία η μισθή των 300 ευρώ και η διάλυση της ασφάλισης, άρα και της δυνατότητας συνταξιοδότησης των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή, η διάλυση του εσωτερικού κορμού της ελληνικής οικονομίας που αφορά τόσο την όποια υποδομή της έχει απομείνει, όσο και τη ραχοκοκαλιά της, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε τι ακριβώς θα βοηθούσε. Πάμε παρακάτω. Πρόταση για τη βελτίωση της συμμόρφωσης. Για να βελτιωθεί η συμμόρφωση στο δεύτερο πρόγραμμα, το νέο μνημόνιο συμφωνίας θα πρέπει να περιέχει δύο καινοτόμα θεσμικά στοιχεία σχετικά με τα οποία η Ελλάδα θα πρέπει να δεσμευτεί. Καινοτόμα, ακούω και φοβάμαι. Θα γίνουν περαιτέρω ενέργειες εκ των προτέρων για το δεύτερο πρόγραμμα. Μόνο αν και όταν εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους, το νέο πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει. Μάλιστα. Ποια είναι τα δύο καινοτόμα στοιχεία? Ναι. Πρώτο, απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευτεί νομικά, ώστε να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη μελλοντική εξυπηρέτηση του χρέους.
Η δέσμευση αυτή πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένη από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα έσοδα του κράτους πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνο το υπόλοιπο των εσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των πρωτογενών δαπανών. Δηλαδή μισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία κτλ. Κάτσε μια στιγμή, θα σχολιάζουμε τώρα ή θα σχολιάζουμε μετά, γιατί θέλω να γελάσω σε κάποιο σημείο εγώ. Όχι, ελεύθερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώς θα μας λένε τώρα ότι αν δεν πάρουμε τα μέτρα δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις? Θα το λένε, μην ανησυχείτε. Τέρμα το επιχείρημά τους αυτή η παραμύθα δύο χρόνια τώρα. Έρχεται η Τρόικα τώρα να τους τη γυρίσει πίσω στο στόμα. Τους λέει μην το ξεστομίσετε. Πλέον θα λέτε, αν δεν πάρετε αυτά τα μέτρα δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τους δανειστές. Και, επίσημα τώρα. Και νομικά κατοχυρωμένα επί Βουλή των Ελλήνων. Στους υπουργούς και υπουργού γελάγανε, δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Να δούμε τώρα τι θα μας λένε. Λοιπόν, αυτό δηλαδή η νομική κατοχύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων, το ότι ό,τι εισπράττει το ελληνικό δημόσιο πρώτα θα πηγαίνει στους δανειστές και μετά ό,τι περισσεύει θα πηγαίνει στις άλλες δαπάνες πρωτογενείς, θα καθησυχάσει το κοινό και τους ιδιώτες πιστωτές ότι η ελληνική δημοκρατία θα τιμήσει τις υποχρεώσεις της μετά το PSI και θα επηρεάσει θετικά την πρόσβαση στην αγορά. Θα ηρεμήσουν οι αγορές. Εντάξει, τα λεφτά μας είναι εξασφαλισμένα. Ναι, είναι κάτι λυθιότητες που ακούς κάποιους καθηγητές πανεπιστημίων τώρα που βγαίνουν. Αυτές οι συλληθιότητες που τις ακούμε τώρα. Λοιπόν, η de facto κατάργηση. Εδώ έχει μια σημασία και θα επιμείνουμε λιγάκι. Η de facto κατάργηση της δυνατότητας μιας χρεοκοπίας θα κάνει την απειλή της μη εκταμίευσης της δόσης μια πολύ πιο αξιόπιστο πρόγραμμα 2, ελληνικό πρόγραμμα 2. Σε περίπτωση που μια μελλοντική δόση δεν εκταμιεύεται, οπα, η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει τους δανειστές της με πτώχευση. Με παύση πληρωμών. Δηλαδή, με μονομερή παύση πληρωμών. Ακούστε, ναι. Αλλά αντίθετα, θα πρέπει να δεχτεί περαιτέρω περικοπές στις πρωτογενείς δαπάνες ως τη μόνη δυνατή συνέπεια της οποιασδήποτε μη εκταμίευσης. Τους μισθούς και συντάξεις εννοεί πρωτογενείς δαπάνες. Βεβαίως, πρωτογενείς δαπάνες είναι μισθοί συντάξεις, ναι. Υγεία, παιδεία κτλ. Άρα, μια στιγμή, Δημήτρη, τι μας λες. Άρα, αυτοί αποφασίσαν ότι αν δεν δώσουμε εμείς μια δόση στην Ελλάδα, καθυστερήσουμε, δεν γουστάρουμε, μπρε αδερφέ. Η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να μας απειλήσει αν δεν με πληρώσετε τότε και εγώ δεν σας πληρώνω. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα συνεχίσεις να πληρώνεις Ελλάδα και αυτά τα δισεκατομμύρια που θα σου λείπουν θα τα κόψεις περαιτέρω από τους μισθούς και τις συντάξεις. Δηλαδή εδώ είναι δύο τα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι πρώτον αναγνωρίζουν ότι τα λεφτά που θα σου δώσουν δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, μην πεις για να πληρώνεις τα δάνεια που θα τρέχουν μετά το PSI. Ναι. Και τα κόστη των δανείων. Ναι. Και επειδή το αναγνωρίζουν, γι' αυτό θέλουν να σε δεσμεύσουν και νομικά ότι ό,τι εισπράττεις θα πηγαίνει πρώτα στο χρέος και μετά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αν βρεθεί σε αδυναμία εκταμίευσης δόσης το σύστημα, γιατί αυτό σου λέει δεν είναι μόνο να σε εκβιάσουν αυτό που γινόταν επί δύο χρόνια, αν βρεθεί σε αδυναμία εκταμίευσης μιας δόσης ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, τότε η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει σε παύση πληρωμών, να πει δεν μου δίνει τη δόση, δεν σας δίνω και σταματάω εγώ. Και εγώ να πληρώνω. Ναι. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να δεχτεί περαιτέρω περικοπές πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή να προχωρήσει άμεσα, εκτάκτως, σε περικοπή, σε δαπάνες, σε μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή να εφαρμόσει πολιτική παύση πληρωμών προς το εσωτερικό, προκειμένου να εξασφαλίσει τα επιπλέον δισεκατομμύρια που θα χρειαστούν. Στην περίπτωση οποιασδήποτε μη εκταμίευσης, επειδή αυτοί ξέρουν ότι η δυναμική του χρέους είναι αδιανόητη, ναι, και αυξητική παρά το οποιοδήποτε PSI καταλήξουν, και επειδή επιπλέον ξέρουν ότι η κατάσταση της Ευρωζώνης είναι δραματική, σου λένε αν βρεθούμε σε αδυναμία να σου δώσουμε την προγραμματισμένη δόση. Γιατί θα χρειαστεί να δίνουμε στις άλλες χώρες που είναι μεγαλύτερες και ενδεχομένως, για οποιοδήποτε αυτό. Λόγο. Ναι, ναι, ναι. Ή ας πούμε για παράδειγμα να μην μπορώ να εξαργυρώσω εγκαίρως τα ομόλογα, ναι, που θα έχω δώσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για να μπορέσω να αντλήσω χρήματα, τότε, ναι, θα πρέπει να κάνεις παύση πληρωμών προς το εσωτερικό. Εσύ, ναι. Στους γέροντες, ας πεθάνουν. Μισθωτούς, στους μισθωτούς, ναι, στους συνταξιούχους, ναι, στους μαθητές, στους δασκάλους, στα νοσοκομεία της χώρας, τα πάντα. Λοιπόν, ναι, αυτό σου λέει. Ας πεθάνουν, σου λέει. Και δεν αυτό, με νοιάζει, κόψε το κεφάλι. Αυτό σημαίνει απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους, ναι, το οποίο θα
πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένο από τη Βουλή των Ελλήνων. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ναι, περίμενε. Το δύο θα το πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις, γιατί θέλω και να έχουμε σε ενότητα να μην διακόψουμε μετά. Και το δεύτερο, θα σας ξαναπούμε τι είπαμε. Πάρτε τους φίλους σας, ακόμα δεν άρχισε ο Καζάκης. Πάρτε τους φίλους σας να συντονιστούν. Γράψτε την εκπομπή. Προσέξτε, αφήστε τη δουλειά που έχετε. Όλα αυτά αφορούν στο μέλλον μας. Τι έχουν αποφασίσει και δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Θα τα ακούσετε εδώ τώρα σε λίγο. Ράδιο Νέος 98,9, εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλεμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Καζάκη, λίγο για τον κόσμο που συντονίστηκε τώρα. Διαβάζουμε το non-paper που συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής. Της Τρόικας. Το non-paper προήρθε από τους Γερμανούς, αλλά δεν είναι μόνο των Γερμανών. Είναι σε σύμφωνη γνώμη της Τρόικας. Των δανειστών μας δηλαδή. Των δανειστών της χώρας. Ναι. Και προβλέπει τα δύο βασικά, τις δύο βασικές καινοτομίες που πρέπει να έχει το νέο πρόγραμμα, το νέο μνημόνιο. Το ένα είναι ότι πρέπει και νομικά να δεσμευτεί η Ελλάδα και συνταγματικά με κάθε επίσημο τρόπο ότι ό,τι λεφτά μας δίνουν πρώτα θα πηγαίνουν. Όχι ότι μας δίνουν. Ό,τι έσοδο πρωτογενές, τα έσοδα του κράτους πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνο το υπόλοιπο των εσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των πρωτογενών δαπανών. Ναι, τα έσοδα του κράτους. Μάλιστα. Άρα και να μας δίνουν λιγότερα από όσα χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των τοκοχρεωλησίων του χρέους εκείνης χρονιάς, θα πρέπει να κόβουμε κι άλλα από τα δικά μας. Σε περίπτωση που μια μελλοντική δόση δεν εκταμιεύεται, δόση από το νέο δηλαδή δάνειο, η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει τους δανειστές της με πτώχευση, αλλά αντίθετα θα πρέπει να δεχτεί περαιτέρω περικοπές πρωτογενείς δαπάνες ως τη μόνη δυνατή συνέπεια της οποιαδήποτε μη εκταμίευσης. Μάλιστα. Αυτό είναι η πρώτη καινοτόμα. Μεταρρύθμιση, πάμε στη δεύτερη καινοτόμα. Δεύτερο. Μεταφορά της εθνικής κυριαρχίας επί του προπολογισμού. Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο και σύστημα διεύθυνσης. Με δεδομένη την απογοητευτική συμμόρφωση μέχρι στιγμής, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί τη μεταφορά της δημοσιονομικής εξουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να οριστεί επίτροπος επί του προπολογισμού από το Eurogroup με το καθήκον να μεριμνά για τον έλεγχο των προπολογισμών. Πρέπει να έχει τη δύναμη, πρώτον, να εφαρμόσει ένα κεντρικό σύστημα αναφοράς και παρακολούθησης που πρέπει να καλύπτει όλα τα μεγάλα μπλοκ των δαπανών του ελληνικού προπολογισμού. Δεύτερον, να ασκεί βέτο σε αποφάσεις που δεν συνάδουν με τους δημοσιονομικούς στόχους που έθεσε η Τρόικα. Ο επίτροπος τώρα αυτά. Ναι. Και γάμα, να το ανατεθεί η μέριμνα για τη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα που αφορά στο να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Μάλιστα. Η νέα θεσμική προσέγγιση της επιτήρησης πρέπει να διατυπωθεί στο μνημόνιο ως εξής. Στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης, η οποία επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέος επίτροπος προϋπολογισμού διορίζεται από το Eurogroup με στόχο να βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Προσέχουμε τώρα εδώ, πριν το διαβάσουμε ολόκληρο, το συζητήσουμε μετά. Ο επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες εποπτείας των δημοσίων δαπανών και των αποφάσεων του προπολογισμού, καθώς και το δικαίωμα να ασκήσει βέτο ενάντια σε αποφάσεις του προπολογισμού που δεν συνάδουν με τους καθορισμένους δημοσιονομικούς στόχους και τον κανόνα που δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο νέος μηχανισμός επιτήρησης είναι πλήρως ενσωματωμένος στο εθνικό δίκαιο κατά προτίμηση μέσω μιας συνταγματικής τροποποίησης. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ να δούμε, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα τις τελευταίες μέρες για το ζήτημα του Επιτρόπου. Ναι. Τι σου λέει? Σου λέει ότι ο Επίτροπος, αυτός ο Επίτροπος, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και άρα μεταφέρει η εξουσία. Τι είπε η κυβέρνηση? Ότι η αρμοδιότητα του Επιτρόπου είναι στην εκτέλεση. Είναι η αρμοδιότητα αυτή του Επιτρόπου ανήκει στην κυβέρνηση. Α, ναι. Έτσι, αυτό είπε μόνο. Ναι. Δεν αρνήθηκε όλο το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας το οποίο μιλάει εδώ. Δεύτερο, αυτό που λέει ως διατύπωση για να περάσει στο μνημόνιο, τι λέει? Ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, τι θα σου πει το μνημόνιο? Δεν σου λέει εγκαθιστώ επίτροπο. Σου λέει στην περίπτωση που δεν συμμορφωθείς.
και με βάση πράγμα το οποίο θα επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Δελτανιτάφ και την Κομισιόν. Την Τρόικα. Ναι. Τότε θα διοριστεί νέο επίτροπο που θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή τώρα θα μα πει, το κερδίσαμε στι διαπραγματεύσει, νικήσαμε, δεν μπαίνει επίτροπο, αλλά. Αυτό είπε. Ναι. Αυτό είπε ο Σαρκοζή και η Μέρκελ. Ναι. Λέει τώρα δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν. Στην περίπτωση μη συμμόρφω, αν δεν απολύσει 100.000 υπαλλήλου. Το draft όμω, το draft, έτσι αλλιώ λέει ότι δεν είναι για τώρα. Έτσι. Είναι στην περίπτωση που δεν θα συμμορφωθεί. Ναι. Οπότε θα σου έρθουν οι κύριοι Παπαδημοί. Οποιοδήποτε είναι από αυτού, και θα αρχίσει και θα λέει: τρεχάτε αδέρφια να μην έρθει ο επίτροπο. Άρα κόψτε, ράψτε, για να μην έρθει ο επίτροπο. Ο εκβιασμό, βεβαίω, επειδή οι Ευρωπαίοι είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να καταλαβαίνουν ότι αυτά τα πράγματα που θέτουν ω καθορισμένου δημοσιονομικού στόχου είναι αδύνατο να επιτευχθούν. Είναι αδύνατο. Τσαλίμι στον αέρα να κάνει, δεν το πετυχαίνει. Λοιπόν, γι' αυτό ο επίτροπος είναι καθοδόν. Ναι, και ακόμα δεν έχουμε πει στον κόσμο και, τα περαιτέρω τα αυτά που ακολουθούν. Ναι, είναι καθοδόν, ναι. Λοιπόν. Παρότι τώρα θα πανηγυρίζουν και θα λένε ότι πέτυχαν στις διαπραγματεύσεις και η Τρόικα το πήρε πίσω ή η Μέρκελ το πήρε πίσω γιατί έτσι το παίζουν τα δελτία, γιατί κατάλαβαν πόσο χοντροκομμένο είναι αυτό. Στην ουσία ισχύει ότι παραμένει ως απειλή στην περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για να δούμε τελικά τι πήραν πίσω. Ναι. Λοιπόν, αν το πήραν πίσω. Τότε, γιατί δεν αναφέρεται σε κανένα από τα επίσημα ανακοινοθέντα. Στο ανακοινοθέν που έβγαλαν ανακοίνωση των 100 μελών της ζώνης του ευρώ. Λέει. Τι ημερομηνία έχει το έγγραφο. 30 του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Τη Συνόδου. Ναι. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σημειώνουμε την πρόοδο διαπραγματεύσεων με το ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη συμφωνίας βάσει των παραμέτρων που συμφωνήθηκαν τον Οκτώβριο. Καλούμε τις ελληνικές αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να ολοκληρώσουν διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα εντός των προσεχών ημερών. Για την αποκατάσταση αξιοπιστίας, ναι. Απαιτείται η αμετάκλητη δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων ως προς το νέο πρόγραμμα. Εννοεί των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Δεν λέει. Δεν λέει. Και ενδεχομένως ναι, εκείνων των κομμάτων που θα συμπτύξουν το νέο μαύρο μέτωπο που θα εφαρμόσει το νέο πρόγραμμα. Ναι. Έτσι. Και θα λέξουν μεταξύ τους οι συσχετισμοί, πάντως όλοι. Και μετά λέει για το ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναλάβουν να διευκολύνουν το PSI. Λοιπόν, δεν λέει πουθενά για το ζήτημα του νέου μνημονίου ή για τα ζητήματα κυριαρχίας που έχουν ανακύψει. Πουθενά. Το δεύτερο, γι' αυτό όταν συζητάγαμε εκείνο το draft που είχε δοθεί στην κυβέρνηση, που έλεγε να αλλάξει και ο κώδικας απονομής δικαιοσύνης, πολιτικής οικονομίας. Το επόμενο του. Ναι, και μάλιστα από την Task Force, από την ομάδα του κύριου Ράιχενμπαχ δηλαδή. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό, η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου μνημονίου και ταυτόχρονα η αποτροπή οποιασδήποτε προσβολής του από οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Ναι. Γι' αυτό και ζητάνε συνταγματική κατοχήρωση. Ναι. Επιπλέον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των 100 μελών της ζώνης του ευρώ, η συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικουμενική και Νομισματική Ένωση έχει λάβει την τελική της μορφή. Η συνθήκη. Η συνθήκη. Την αποκοπημένη. Λοιπόν, μιλάμε ότι προχωράμε ταχύτατα για νέα συνθήκη στη θέση της συνθήκης Λισαβόνας για τη σταθερότητα, συντονισμό και διακυβέρνηση στην Οικουμενική και Νομισματική Ένωση. Και έχει λάβει την τελική της μορφή. Να σηκώσει το χέρι του όποιος έχει δει την τελική μορφή. Ναι. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν πρόκειται να τη δούμε παρά μόνο αφού την ψηφίσει το Eurogroup. Ναι. Εγώ μαζί σου είμαι και βάζω και τα λεφτά. Βέβαια το τι προβλέπει, λίγος πολύ, τα έχουμε συζητήσει εδώ πέρα. Για τις 6 κατευθύνσεις του. Six pack agreement. Ναι. Η συνθήκη πρόκειται να υπογραφεί τον Μάρτιο. Όπα, του 12. Του 12. Κοίτα να δεις που θα είναι ο προεκλογικός εκβιασμός τώρα αυτός. Σύγχρονος θα αποφασιστεί ρύθμιστη για τη διαδικασία που θα ακολουθείτε για την παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τη συνθήκη. Αναβαθμίζεται λοιπόν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να, πώς το λένε, να αποκτήσει νομική υπόσταση οποιαδήποτε παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Γιατί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασικό μοχλό ανέρεσης ή περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας των χωρών μελών από την ίδρυση της ΟΟΚ. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη στενότερη και αμετάκλητη. Προσέξτε τώρα τις λέξεις. Αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη στενότερη και αμετάκλητη δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση και την ισχυρότερη διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ.
αμετάκλητη. Όποιος μπει μέσα στο κανάλι αυτό, την έβαψε αιωνίως. Θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές για τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα και το δημόσιο χρέος στη ζώνη του ευρώ και θα τονώσει την ανάπτυξη. Η συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι έτοιμη προς υπογραφή και ο στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι θα υπάρξει από το Γενάρη του 2013 ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δέλτα Νιτάφ, όπου εκεί μέσα σαν κλίβανος θα λειτουργεί για τις υποπτώχευση χώρες. Για ελεγχόμενες χρεοκοπίες των χωρών. Μπράβο. Ο μηχανισμός δηλαδή που θα αναλαμβάνει τις χώρες σε υποπτώχευση, όπως είναι η Ελλάδα, ναι. Θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. Οπ. Να κάνω κι εγώ τώρα εδώ μια ένσταση. Μαζί εδώ μέσα από το Ράδιο 9 παρουσιάσαμε τον Ιούλιο τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλεγε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν την 21η Ιουλίου, αυτό το περίφημο PSI του 20% που πανηγυρίζαμε τον Ιούλιο, ότι είναι απλά μία μέθοδος ελεγχόμενης χρεοκοπίας πτώχευσης Ελλάδας, γιατί έλεγε ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης, έλεγε η μελέτη, θα γίνει το 13. Η Ελλάδα δεν αντέχει μέχρι το 13. Έλεγε η μελέτη από τον Ιούλιο. Ακριβώς. Και τώρα ερχόμαστε και βλέπουμε ότι το επισπεύδουν και προσπαθούν να το κάνουν γρήγορα άμεσα για να μας βάλουν μέσα. Να μας βάλουν το 2012 πριν προλάβει και καταρρεύσει. Πάση θυσία το σχέδιό τους είναι μέχρι το 2012 να μην καταρρεύσει η ελληνική οικονομία. Να μην καταρρεύσει ώστε να μην δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην ζώνη του ευρώ. Από τη στιγμή που θα μας βάλουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Και θα πάψει να υφίσταται. Ναι, και είναι ο στόχος τους αυτός, όχι καμιά παράπλευρη απώλεια. Ο στόχος τους είναι αυτός. Λοιπόν, αυτό παράλληλα υπήρξε συμφωνία για την ισχυροποίηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της σύγκλησης. Αυτό έγινε στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ναι. Πάλι τις ίδιες μέρες, όπου βγήκε μια πολύ μικρή ανακοίνωση, με βάση την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν μια νέα συνθήκη πάνω σταθερότητας, συντονισμού και διακυβέρνησης και οικονομικής διακυβέρνησης. Με στόχο την ισχυροποίηση δημοσιονομικής πειθαρχίας και την εισαγωγή περισσότερο αυτόματων κυρώσεων και πολύ πιο αυστηρού πλαισίου εποπτείας μέσα στη ζώνη του ευρώ. In particular, δηλαδή, ειδικά με την εισαγωγή του κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Θα πρέπει να έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Όποιος θυμάται τα κριτήρια του Μάστριχτ, θυμάται ότι ήταν το κριτήριο του ελλείμματος ήταν 3%. 3%. Λοιπόν, ξεχάστε το αυτό. 0. Από εδώ και μπρος, ο προϋπολογισμός οφείλει να είναι ισοσκελισμένος. Σύμφωνα με το νέο κανόνα, οι εθνικοί προϋπολογισμοί απαιτούνται να είναι είτε ισοσκελισμένοι είτε με πλεώνασμα. Τι πλεώνασμα? Πλεώνασμα στον προϋπολογισμό. Α, είτε ισοσκελισμένοι είτε πλεώνασμα. Όχι, καθόλου έλλειμμα. Καθόλου έλλειμμα. Δεν το κατάλαβα καλά. Ναι. Έλλειμμα όμως τι περιθώριο, τι καβάντζα μας δίνουνε? Λοιπόν, το κριτήριο αυτό, το κριτήριο με βάση το οποίο θα ισχύει αυτός ο κανόνας, θα είναι ότι το διαθρωτικό έλλειμμα της κυβέρνησης που δίνει το πρωτογενές. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τι σημαίνει. Με τόκους. Με τους τόκους, ναι. Δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του ονομαστικού ΑΕΠ. Το 0,5% του ονομαστικού ΑΕΠ. Με τους τόκους. Με τους τόκους. Από περιέργεια έχεις πρόχειρο πόσους τόκους έχουμε το 12 αν πληρώσουμε? Το 12 αν πάει το PSI. Καλά. Καλά είναι 12 δισεκατομμύρια. 12 δισεκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν. Αν σε περίπτωση που δεν τηρηθεί. Συγγνώμη, λίγο να το καταλάβει ο κόσμος, ρε Δημήτρη, να το καταλάβουμε. Και τους τόκους από τη χρηματοδότησή τους δεν έχουμε τους βάλει. Από το 2014 και μετά θα πούνε. Να το πούμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, έχει πρωτογενές έλλειμμα. Πρωτογενές χωρίς τους τόκους. Χωρίς τους τόκους. Ναι. 5,4 δισεκατομμύρια. 5,4 έλλειμμα. Έλλειμμα. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε 5,4 με τίποτα. Πρωτογενές. Ναι. Εάν βάλουμε και τα 18 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε τόκους, το 5,4 γίνεται 23,4. 23,4 είναι το λεγόμενο διαφορετικό έλλειμμα. Ναι.
Λοιπόν, για να φτάσουμε αυτό το πράγμα πρέπει να βρούμε τα 23,4%. 23,4%. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Όχι συγγνώμη, δισεκατό, αυτό είναι απόλυτα. Συγγνώμη. Δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτά τα 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ ναι. αντιστοιχούν περίπου στο 12% του ΑΕΠ της χώρας. Ναι. 10 πες για να πάρουμε τα του Γεωργίου. Λίγο πάνω από το 10% του ΑΕΠ. 10%. 23, ναι. Έχω μια υπουργή. 10 με 11%. Η μισθή και η συντάξη πόσα δισεκατομμύρια είναι το χρόνο. 26. Μάλιστα. Για να ακούει ο κόσμος τα μεγέθη. Τι μας ζητάνε. 26 είναι η μισθή και οι συντάξεις, τα ετήσια, το ετήσιο κονδύλι. Το ετήσιο κονδύλι του κράτους. Ναι. Και μας ζητάνε να βρούμε 23,4. 23,4. Ωραία. Όλα τα έσοδα του κράτους πόσα είναι. 51 τα προσδοκόμενα. Τα προσδοκόμενα. Να τα ακούει ο κόσμος. Τι μας ζητάνε τώρα. 23,4 μας ζητάνε. Αυτό απόλυτος. Πρέπει να το πετύχουμε μέχρι τέλος του 2012, όπως και όλα τα κράτη-μέλη. Ναι. Αλλά ακόμα τώρα δεν πληρώνουμε τους τόκους του Μνημονίου 1. Θα αρχίσουν να σκάνε από το 14 και μετά οι τόκοι εκείνης χρηματοδότησης. Καλά δεν το λέω. Βεβαίως, ναι. Α. Λοιπόν, αυτός ο κανόνας του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού θα πρέπει να ενσωματωθεί στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Λέει έτσι. Ναι. Μέσα στα εθνικά συστήματα εθνικά συστήματα δικαίου. Να τις οι εκλογές, Δημήτρη, το διακύβευμα. Στα εθνικά συστήματα δικαίου ναι. σε επίπεδο συνταγματικό ή αντίστοιχο. Ναι, μάλιστα. Στην περίπτωση που, στην περίπτωση απόκλησης από αυτόν τον κανόνα, ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης. Πυροδοτείται, καλύτερη λέξη να τονίσουμε. Ναι. Αυτός ο μηχανισμός θα προσδιοριστεί ξεχωριστά για κάθε κράτος μέλος. Φαντάσου ότι έχουν να κάνουν στον Παταχτσί και στον Τεμπέλη στην έρημα. Βάση ναι. αρχών ναι. που θα προταθούν από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Φανταστείτε τι θα πούνε για τον Παταχτσί Τεμπέλη Έλληνα. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες, παρεμβάσεις και οτιδήποτε, τέλος πάντων, κλωτσάνε τα κράτη. Ναι, παιδί μου, σηκώνεται ο κύριος Καρατζαφέρης και λέει: έχουμε εθνική αξιοπρέπεια. Ναι. Τέλος πάντων, δεν τον πρόκειται να το πούμε. Ναι. Τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει. Να επιβεβαιώσει την εθνική ενσωμάτωση του κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Η απόφασή του είναι υποχρεωτική. Ναι. Δεσμευτική μάλλον. Ναι. Και θα συνοδευτεί με κύρωση που με ποινή η οποία θα ανέρχεται στο 0,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το οποίο θα είναι η οποία θα είναι πληρωτέα άπαξ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ναι. Μέσα από τις ποινές ναι. θα πηγαίνουν στο Ταμείο Σταθερότητας του αυτό το ευρωπαϊκό κλίμανο. Ναι. Η συνθήκη που συμφωνήθηκε σήμερα επιπλέον ενισχύει δημοσιονομικούς κανόνες για την ζώνη του ευρώ με το να επεκτείνει την κατάργηση ουσιαστικά του βέτο σε οποιοδήποτε ζήτημα. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά η κατάργηση του βέτο στην απόφαση να τεθεί οποιαδήποτε χώρα στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ναι. Τη ίδια διαδικασία θα ακολουθεί και στην περίπτωση της επιβολής sanctions, κυρώσεων. Ναι. Δηλαδή δεν θα έχεις ούτε καν το δικαίωμα να ασκήσεις βέτο. Το βέτο πάει περίπατο, έτσι. The new treaty, η νέα συνθήκη, επίσης προβλέπει έχει προβλέψεις για το συντονισμό και τη σύγκληση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης. Αυτό... Πιο συγκεκριμένα, ναι. η σύνοδη κορυφής του ευρώ θα συνέρχονται δύο φορές τον χρόνο. Ναι. Ξέρεις, αυτό έχει μια ωραία ταμπέλα που μας την πιπιλάνε τώρα στα κανάλια, ότι ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και ακούγεται ωραία.
και ακούει ο τηλεθεατής που βλέπει τα τηλεοπτικά δελτία και λέει: α, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, καλό είναι, ναι, να το στηρίξουμε. Έλα λίγο τώρα, αφού τα διαβάσαμε, να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, πώς την έχουν φανταστεί. Οι προϋπολογισμοί από άλλους. Ναι. Έλα να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον. Καταρχάς, ποια είναι τα περιθώρια που έχουμε. Κατάργηση της έννοιας του μισθού. Το six-pack agreement. Ναι. Κατάργηση της έννοιας του μισθού. Δηλαδή, από εδώ και μπρος, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια του μισθολογικού κόστους καταργείται, γιατί καταργείται η έννοια του μισθού. Ο μισθός προσδιορίζεται από μηδενική βάση από τον εργοδότη, ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Της επιχείρησης, όχι της οικονομίας που μας λέγανε μέχρι τώρα. Της επιχείρησης. Αυτό θα συμβεί σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Εξού και το γεγονός ότι το Βέλγιο έχει νεκρώσει από πανεργατικές απεργίες, πανεθνικές απεργίες. Εξού το γεγονός ότι η Ιταλία έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Το ίδιο γίνεται στην Ισπανία. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Παρεμπιπτόντως. Θα πούμε παραπέρα τι σημαίνει διεθνιστικό καθήκον στις σημερινές μέρες. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο. Ολόκληρος ο προϋπολογισμός τίθεται στη διάθεση της Κομισιόν, η οποία καθορίζει με ποιο τρόπο συγκροτείται κατά περίπτωση, δηλαδή κατά κράτος. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν συμφωνήσεις με αυτό, τότε προχωράει η Κομισιόν σε επιβολή κυρώσεων που φτάνουν πέρα από τα θεσμικά, σε αποβάλλουν από τις συνόδους κορυφής, σου αφαιρούν δικαιώματα διαβούλευσης και όλα αυτά. Σου επιβάλλουν 0,2% επί του ΑΕΠ κύρωση. 0,1% στην περίπτωση που δεν τηρήσεις τον balance budget rule. Τον κανόνα δηλαδή του ισοσκελισμένου χρέους. Και χρειαστεί για να στο επιβάλλουν, χρειαστεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τότε σου βάζουν και κύρωση 0,1%, το οποίο θα το πληρώσει το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Είναι άλλη κύρωση. Άλλη κύρωση. Ναι. Λοιπόν. Τρίτο, καταργείται η έννοια της συνταξιοδότησης. Η συνταξιοδότηση θα γίνεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Ναι. Τέταρτο, απελευθερώνεται πλήρως η αγορά εμπορευμάτων υπηρεσιών και εργασίας. Σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να δουλεύει με βάση το τι στην Ευρωζώνη, με βάση τους κανόνες που για αυτόν προετοιμάζει ο εργοδότης του στο όνομα της ανταγωνιστικότητας επιχείρησης. Ναι. Εξού και το πρόγραμμα της περίφημης χρηματοδότησης των νέων, της απασχόλησης των νέων, το οποίο συμφωνήθηκε και πολλοί μας είπαν πάρα πολλά καλά λόγια γι' αυτό, για τον Παπαδήμου. Αυτό μου θυμίζει ένα λατινοαμερικάνικο αστείο που είχα ακούσει κάποτε, το οποίο έλεγε, δεν ξέρω αν ξέρεις, στη Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες υπάρχει ένα ινδικό χειρίδιο υπερμεγέθες. Ναι. Έτσι. Το οποίο το λατρεύει ένα φίδι της περιοχής που λέγεται Ανακόντα. Ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βρέθηκε, θα το πω τώρα το ανέκδοτο, δεν το θυμάμαι επακριβώς, λέει, έφαγε τη μαμά το Ανακόντα το φίδι, ας πούμε, και είδε το παιδί της που είχε μείνει ορφανό. Και επειδή λυπήθηκε πάρα πολύ για την ορφάνεια του παιδού, έφαγε το παιδί. Να μην μείνει μόνο του και ορφανό. Ναι. Έτσι γίνεται για την απασχόληση των νέων. Ναι. Σου λέει τώρα τα παιδιά για ενεργεία να μείνουν μόνο, θα τα τρώμε. Τι θα τα τρώμε? Πολύ απλά. Διευκολύνουμε τη μετάβαση στα σκλαβοπάζαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούν να δουλεύουν οι νέοι με επιδότηση και χαμηλά μεροκάματα, προκειμένου να μείνουν άνεργοι. Είναι το ίδιο που λέγανε για τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και αλλού, οι μεγάλες πολυεθνικές, όταν τους έλεγες: μα καλά ρε παιδί μου, απασχολείς παιδιά, παιδική εργασία, έλεος, αυτό το έχουμε σπάσει, ας πούμε, υποτίθεται η διεθνής νομοθεσία, αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και το ανθρωπιστικό. Και το ανθρωπισμό, πνεύμα, από το 19ο αιώνα, ας πούμε, γιατί επανέρχεστε. Τι, να τα αφήσουμε μόνο τους στον δρόμο με μόνη επιλογή την πορνεία? Οπότε καλύτερα τα sweatshops και τα εργοστάσια. Ποια 120 ευρώ? Ούτε 120 ευρώ. Και εξαφανιζόντουσαν σε περίπτωση που τραυματιζόντουσαν. Ήθελα να κάνω μια αναλογία με το δικό μας βιωτικό επίπεδο. Λοιπόν. Περίπου εκεί είναι. Να σου πω. Και συνεχίζουμε. Προϋπολογισμοί πλέον ισοσκελισμένοι. Ισοσκελισμένοι. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν είναι ισοσκελισμένοι, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που πρέπει να πληρώνουμε. Φανταστώ. Συνδύασε το αυτό με την απόφαση ότι η απόλυτη προτεραιότητα στο χρέος. Και επίσης ότι πρέπει συνταγματικά, με τον πιο επίσημο τρόπο, να κατοχυρωθεί ότι από όλα μας τα έσοδα πρώτα θα μαζεύουμε για να πληρώνουμε το χρέος πρώτα. Ενδιαφέρον είναι ότι ενώ αυτές οι συμφωνίες μέχρι τώρα προβλέπανε και αντίστοιχη μείωση χρέους,
δεν το προβλέπουν πια. Δηλαδή, σου λένε ναι, ο κανόνας του σκελισμένου προϋπολογισμού, αλλά δεν προβλέπετε τι κάνουμε το χρέος. Δηλαδή, αν μου εξαφανίσει το χρέος, το να ξεκινήσω εγώ να έχω σκελισμένο προϋπολογισμό, έχει μια στοιχειώδη λογική. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, στην πράξη θα αποδειχθεί ότι θα είναι συντριβή. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Δεν σε καταλαβαίνω, συγγνώμη. Αν σου πούνε ότι εγώ σου εξαφανίζω το χρέος στο ΑΕΠ. Τι μας το χαρίζουν? Με κάποιο τρόπο. Ναι. Έτσι. Μη μας πληρώνεις. Από τη στιγμή που θα εξαφανιστεί το χρέος. Ναι. Εγώ σε θέλω να, να έχεις σκελισμένους προϋπολογισμούς. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν σου λένε αυτό. Σου λένε... Προφανώς δεν σου λένε αυτό. Τι. Ανεξαρτήτως χρέους πρέπει να έχεις σκελισμένο προϋπολογισμό. Ναι. Που σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, το 2012 με το καλύτερο PSI του κόσμου, ναι, θα πρέπει να πληρώσουμε 79 δισεκατομμύρια ευρώ σε τοκοχρεολύσια. 81. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, από τα οποία 12 δισεκατομμύρια είναι οι τόκοι, ναι, θα πρέπει να βρεθούν αυτά τα 12 δισεκατομμύρια επιπλέον, γιατί υποτίθεται ότι για τα ληξιπρόθεσμα μας δίνουν το δάνειο. Ναι. Έτσι. Καλά, ούτε που φτάνει τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, λέμε. Λοιπόν, πού θα βρεθούν τα επιπλέον 12 δισεκατομμύρια? Να σκεφτούμε ότι ολόκληρες, το σύνολο των δαπανών για υγεία και παιδεία, ναι, είναι 14 δισεκατομμύρια. Ναι, ρε, που θα βρεθούν, τι μας ρωτάς τότε? Βρήκαμε. Αυτό λέω. Σύνολο δαπανών για υγεία και παιδεία. Λοιπόν. Εντάξει. Άρα εύκολα τα βρίσκεις άμα θες. Και επίσης για 6 μήνες να μην πληρώνεις μισθούς και συντάξεις. Και είναι ένα αυτό πρόβλημα. Είναι εύκολο. Ναι. Εύκολο. 6 μηνάκια. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πλέον μπαίνει ένα ζήτημα, τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Ράδιο 98,9, εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Δημήτρη, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε, τέλος πάντων, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Κάποια πράγματα άνθρωποι που δεν τα άκουσαν από την αρχή της εκπομπής. Μας διάβασε σήμερα ένα non-paper βάση του οποίου έγινε η συζήτηση στο Eurogroup, ναι, και την επίσημη ανακοίνωση μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Η οποία δεν σχολιάζει κανένα από αυτά τα ζητήματα που σημαίνει ότι γίνανε αποδεκτά, ανεξαρτήτως το τι λέγεται. Ναι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι, προτείνει δύο βασικές, δύο καινοτομίες που πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο, όπως λένε, σε επίπεδο συντάγματος, κατά προτίμηση, όπως λένε το ίδιο. Το πρώτο είναι η απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Δηλαδή, τα έσοδα του κράτους πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους, το διαβάζουμε όπως το γράφει. Και μόνο το υπόλοιπο των εσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των πρωτογενών δαπανών. Σε περίπτωση που μια μελλοντική δόση δεν εκταμιεύεται, η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει τους δανειστές της με πτώχευση, δηλαδή με πάυση πληρωμών προς τους δανειστές. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να δεχτεί περαιτέρω περικοπές στις πρωτογενείς δαπάνες ως τη μόνη δυνατή συνέπεια της οποιασδήποτε μη εκταμίευσης. Δηλαδή. Να κάνει πάυση πληρωμών προς το λαό της. Προς το λαό της. Προς το λαό της. Στο Θεού, όχι στους δανειστές. Στο λαό της να μπορεί να κάνει πάυση πληρωμών. Και το δεύτερο, η δεύτερη καινοτομία, μεταφορά της εθνικής κυριαρχίας επί του προϋπολογισμού. Δηλαδή, η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο και σύστημα διεύθυνσης. Με δεδομένη την απογοητευτική συμμόρφωση μέχρι στιγμής, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί τη μεταφορά της δημοσιονομικής εξουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Και για τους ακροατές μας, ακούν και άκουγα χθες τα δελτία που άκουσαν ότι το πήρε πίσω η Γερμανία. Πες την ακριβή διατύπωση για να καταλάβουν ότι δεν πήρε πίσω τίποτα. Η νέα θεσμική προσέγγιση, ναι, της επιτήρησης πρέπει, ναι, να διατυπωθεί στο μνημόνιο ως εξής. Ναι. Στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης. Της μη συμμόρφωσης, φίλε μου, όχι σήμερα, αλλά μόλις δεν θα συμμορφωθείς. Η οποία θα επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέος Επίτροπος Προϋπολογισμού διορίζεται από το Eurogroup, ο οποίος θα βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Και μια ακόμη διευκρίνηση. Όταν λέμε στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, όχι στις εντολές τους, όχι αν σηκώσουμε μπαϊράκι, αν δεν πετύχουμε τους ανέφικτους στόχους που θέτουν. Αν δεν πετύχουμε τους. Αυτό εννοεί μη συμμόρφωσης. Όχι αν σηκώσετε μπαϊράκι και το παίζετε επαναστάτες. Αν δεν καταφέρετε τους ανέφικτους στόχους που μας θέτουν. Ο Επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες εποπτείας των δημοσίων δαπανών και των αποφάσεων του προϋπολογισμού, καθώς και το δικαίωμα να ασκήσει βέτο
ενάντια σε αποφάσεις του προϋπολογισμού που δεν συνάδουν με τους καθορισμένους δημοσιονομικούς στόχους και τον κανόνα που δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Άρα οι υπουργοί δεν αποφασίζουν τίποτα. Ακόμα και αν αποφασίσουν. Αν ο Επίτροπος ασκήσει βέτο που έχει το δικαίωμα, περνάει το δικό του. Κόβεται. Κύριε Σκανδαλίδη, το ακούτε που λέγατε ότι θα παραιτηθείτε? Έλα, μωρέ, μιλάμε για σοβαρά πράγματα τώρα. Να αναμειγνήσω, Σκανδαλίδη. Λοιπόν, το ένα, το δεύτερο είναι ότι με βάση την ανακοίνωση των κρατών της ζωής του ευρώ, δύο συνθήκες είναι υπατμών, δηλαδή πάνε για υπογραφή, για τις οποίες ο ελληνικός λαός, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί, δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Το πρώτο, η συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην οικονομική και νομισματική ένωση έχει λάβει τελική της μορφή. Αυτή είναι η συνθήκη που έχουμε ξαναναφερθεί, που αφορά το Six Pack Agreement. Η συμφωνία των 6 κατευθύνσεων, όπου καταργείται ο μισθός, καταργείται η έννοια της σύνταξης, απελευθερώνονται οι αγορές, ο προϋπολογισμός εντάσσεται στην αρμοδιότητα της Κομισιόν, ο κάθε εθνικός προϋπολογισμός, η επιβολή κυρώσεων, η κατάργηση κάθε έννοιας διαβούλευσης, όλα αυτά, οι συμφωνίες δηλαδή, εντάσσονται στη συνθήκη. Και όλα αυτά οι υπουργοί μας και οι βουλευτές μας τα πιπηλάνε ως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χωρίς να μιλάνε για το περιεχόμενο. Η συνθήκη αυτή πρόκειται να υπογραφεί τον Μάρτιο αυτού του χρόνου. Ναι, σε 30 μέρες. Σε 30 μέρες. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συνθήκη θα αντικαταστήσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για να μην έχουμε καμία αυταπάτη, τουλάχιστον όσοι από εμάς είχαμε την αυταπάτη, ότι τέλος πάντων υπάρχει ένα περιθώριο διαβούλευσης, ναι, ή τέλος πάντων παρέμβασης σε επίπεδο Ευρωζώνης που παρήχαν οι μέχρι τώρα συνθήκες της Ευρωζώνης. Αυτό καταργείται. Το δεύτερο. Δεύτερη συνθήκη. Η συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, να θυμηθούμε, προβλεπόταν για τις αρχές του 2013. Επειδή όμως η Ελλάδα αναμένεται να καταρρεύσει με την επιβολή της νέας συμφωνίας, επιταχύνουν τη διαδικασία και λέει ότι είναι έτοιμη προς υπογραφή η συνθήκη. Το πότε θα υπογραφεί δεν λέει, αλλά ενδεχόμενος μέσα στο Φεβρουάριο να υπογραφεί. Είναι έτοιμη προς υπογραφή και ο στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για την Ελλάδα. Θέλουν να προλάβουν την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας και να τη βάλουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Γιατί η κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβερνούν δεν δημοσιοποιούν την έτοιμη προς υπογραφή συνθήκη? Γιατί? Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και εδώ θα πάμε αυτή τη συνθήκη να την υπογράψουμε ως κυρίαρχο Ιμπέριουμ και όχι ως ιδιωτικό φίσκους που μας έλεγε ο Παπανδρέου. Έλα μου το φίσκουλα. Ναι, για την εθνική, ναι, κυριαρχία. Λοιπόν. Εδώ να δούμε τι θα μας πούνε τώρα. Και επειδή εδώ πέρα, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις Financial Times, αλλά και τις... και των γερμανικών εφημερίδων, αλλά και του Der Spiegel, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η συνθήκη τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εμπεριέχει καταστατικά τον όρο διορισμού επιτρόπου επί δημοσιονομικής, επί των δημοσιονομικών. Μόνιμα. Μόνιμα. Mm. Αυτοδίκαια, που λένε. Mm. Με το που εντάσσεσαι σε αυτόν τον μηχανισμό. Το αποδέχεις. Όχι απλά το σύνολο των δημοσιονομικών κανόνων, της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας και συνολικά η υποπτία της οικονομίας σου περνάει στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που είναι μόνιμος πια, αλλά αυτοδίκαια ο μηχανισμός διορίζει επιτρόπους στη χώρα για να δουν πώς την εξέλιξη, για να καταλάβουμε το παραμύθι μας πουλάνε. Γι' αυτό άλλωστε δεν εμφανίζουν τη συνθήκη. Θα πάνε να υπογράψουν μια συνθήκη την οποία δεν πρόκειται να την εμφανίσουν ούτε καν στο κοινοβούλιο. Θα τη φέρουν αφού την υπογράψουν στο κοινοβούλιο ενδεχομένως, για να την περάσουν εντάχει με τον γνωστό τρόπο που περνάνε αυτές οι συνθήκες. Υπάρχει κι άλλη έτσι διεστραμμένη σκέψη. Μπας και είναι το εκλογικό διακύβευμα αυτό. Μπορεί, δεν αποκλείεται να το φέρουν. Κάνω μια ανάλυση, πες μου αν συμφωνείς. Για να το πάνε στον Ιούλιο του 2012. Πάει το όχυρο του ευρώ μέσα ή έξω από το ευρώ. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 30% του κόσμου να αρχίζει να φωνάζει κατά. Και οι δημοσκοπήσεις ανάλογα και που γίνονται. Άλλο αποτέλεσμα θα βγάλει Φιλοθέη, άλλοι τα Καμίνια και ναι, το Περιστέρι. Να σου πω, αυτή τη φορά το προεκλογικό διακύβευμα θα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα για το τελευταίο ζήτημα είναι το εξής. Ότι μπαίνει μάλιστα στο περιθώριο της Συνόδου, αποφασίστηκε να μπει και ένας καινούριος κανόνας, ο κανόνας του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Από εδώ και μπρος, να το βλέπουμε. Από εδώ και μπρος δεν
ισχύει ο κανόνας του 3% επί του ΑΕΠ δημοσιονομικό έλλειμμα. Ισχύει ο κανόνας του 0,5% στο τυπικό ΑΕΠ. Και εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, αφού με το 3% οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία, εμείς και καμία δεκαριά άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ναι. Με το 0,5, πού θα ακριβώς θα καταλήξουμε? Δεν θα κυριαρχήσει η Γερμανία πάνω σε όλους. Μα αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Το ερώτημα είναι τι θα έχει απομείνει από τα υπόλοιπα κράτη δημοσιονομικά. Θέλω να πω, και μάλιστα το ζητάνε αυτό να θεσπιστεί με θεσμικό τρόπο στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας σε επίπεδο συνταγματικό ή αντίστοιχο. Το ερώτημα είναι ότι αν δημιουργήσεις τέτοιες προϋποθέσεις αβίωτες πραγματικά για τις αδύναμες οικονομίες, για τις πιο αδύναμες οικονομίες περισσότερο, αλλά και για τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν το συμπληρώνει αυτό το κριτήριο. Δεν το πληρεί. Το 0,5. Το 0,5. Και έχει αφήσει εκτός πολλά που εμείς έχουμε βάλει. Γι' αυτό και λέει ότι η επιβολή μέτρων του αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης σε περίπτωση απόκλησης από αυτόν τον κανόνα θα κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση κριτήρια που θα εκπονηθούν για κάθε ξεχωριστά κράτος μέλος. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν θα αποφασίζει πότε και πώς θα παρεμβαίνει σε κάθε κράτος ανάλογα με διαφοροποίηση. Δηλαδή, όταν πρόκειται για τη Γερμανία, το βουλώνουμε. Το βουλώνουμε. Το όταν πρόκειται όμως για την Ελλάδα ή την Πορτογαλία, τους αλλάζουμε τα φώτα. Για τον Τεμπέλη, ρε, για τον Παταχτσί Έλληνα. Αυτό το πράγμα και με συμβοηθούμενο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για να ξέρουμε δηλαδή η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τι πρόκειται να δώσει σε περίπτωση που εκδικαστεί η υπόθεση ελληνικού χρέους εκεί. Να μας αλλάξουν τα φώτα. Χειρότερα από τα βρετανικά δικαστήρια. Γιατί στα βρετανικά δικαστήρια υπάρχει και νομολογία τέτοια και παρεμβάσει από το βρετανικό κοινοβούλιο. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Εγώ το έχω γράψει κιόλας στο βιβλίο. Υπάρχει. Ότι επειδή έχει αλλάξει αυτό το πράγμα και γίνεται προσπάθεια στη Βρετανία να αλλάξει αυτή η μονομερής ενίσχυση του δανειστή εναντίον του κράτους οφειλέτη, γι' αυτό αυτοί επέλεξαν το να εκδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι το Βρετανικό Δικαστήριο. Γιατί εκεί υπάρχει πιθανότητα, υπήρξε μια πολύ μεγάλη κίνηση εργατικών βουλευτών, βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, που να οριστούν κανόνες στον τρόπο που εκπονούν αποφάσεις στα βρετανικά δικαστήρια σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Και μάλιστα με το χαρακτηριστικό τίτλο ότι δεν μπορούν τα βρετανικά δικαστήρια να ευνοούν πρακτικές επενδυτικών κεφαλαίων γήπες. Των γηπών αυτών των επενδυτικών, αυτών των αρπακτικών, ας πούμε, των επενδυτικών κεφαλαίων. Και επειδή φοβόντουσαν οι δανειστές ότι μπορεί να γίνει αυτό στη Βρετανία, τι κάνουν? Παίρνουν το αγγλικό δίκαιο για να εκδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο σήμερα μετατρέπεται σε βασικό μοχλό αφαίρεσης ακόμη και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης σε κάθε κράτος. Γι' αυτό και σου ζητάνε αλλαγή του κώδικα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πρώτον. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που βγαίνει μετά από όλα αυτά είναι πρώτον, έχουμε μια τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή απέναντι στον ελληνικό λαό. Όλοι εμείς, τέλος πάντων, που λέμε με τον Α ή με τον Β τρόπο ενάντια σε αυτή την πολιτική. Τεράστια ευθύνη. Εθνική, κοινωνική, ιστορική ευθύνη. Ή το σταματάμε εδώ και έχουμε τη δυνατότητα, ακόμη και με δημοσκοπήσεις, η αντιπολίτευση, η συγκροτημένη αντιπολίτευση ενάντια σε όλα αυτά τα πράγματα, με εξαίρεση τον κύριο Κουβέλη, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι το εφεδρικό Πασόκ στη θέση του Πασόκ. Μιλάμε για τη σύμπασα άλλη αντιπολίτευση, να το πούμε έτσι, με εξαίρεση τη συγκυβέρνηση και τον κύριο Κουβέλη. Καλά, τι τώρα δεν τη συζητάμε. Α. Εντάξει, είναι εκτός παιδιάς. Λοιπόν, ευτυχώς. Λοιπόν. Οικολόγοι πράσινοι. Να δούμε τι λένε. Ακριβώς δεν έχουν καταλάβει γιατί είναι διχασμένοι και οι ίδιοι. Ναι. Είναι διχασμένοι και οι ίδιοι. Λοιπόν, εγώ ξέρω. Καλά, ξέρω για καβάτζα μην τους μετράς. Ναι, λοιπόν. Το ξέρω αυτούς που συντηρούνται ή συντηρούνται μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν μπορούν να ακούσουν τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πώς να το κάνουμε, η μάσα είναι περιορισμένη. Υπάρχει όμως ένα σεβαστό κομμάτι από αυτούς που τους έχω συναντήσει εγώ στις ομιλίες μου. Άνθρωποι δηλαδή που, αν και είναι ενταγμένοι σε αυτό το τέτοιο, διαφωνούν πλήρως με αυτή τη λογική και έχουν προσετεριστεί πολλές από τις θέσεις που εκφράζει και το ΕΠΑΜ και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα, ανεξάρτητα με ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ότι η ευθύνη είναι ιστορική απέναντι στον ελληνικό λαό. Και έτσι οφείλουμε να υπάρξει μια συμπαράταξη κοινής δράσης που, ακόμη και αν χρειαστεί να κατέβει και σε εκλογές,
συμπτυγμένης μιας δύναμης, οι οποίες να θέσει εδώ και τώρα τέλος πρώτον στη συμφωνία PSI και όλα αυτά που αφορούν το χρέος, αυτά που συμφωνεί ο κύριος Παπαδήμος και η συγκυβέρνηση. Δεύτερον, να θέσει τέρμα στη συνθήκη, τη νέα συνθήκη για τη σταθερότητα, συντονισμό και διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, να μην τηρηθεί και να μην υπογραφεί έως το Μάρτιο, όπως λέει εδώ πέρα. Και τρίτον, να μην υπογραφεί και να μην θεσπιστεί, όχι και βεβαίως να μην υπάχθει η χώρα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Συν μια σειρά άλλα άμεσα δημοκρατικά δικαιώματα που να τα συζητήσουμε. Σε αυτή τη συμπαράταξη, η κάθε δύναμη μπορεί να συμμετάσχει αυτόνομα. Δηλαδή ο καθένας με το δικό του πολιτικό λόγο και την οργανωμένη πολιτική δράση. Και να διατυπώνει τα υπόλοιπα αιτήματα ή τον προβληματισμό της όπως ακριβώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά πρέπει πάση θυσία να βάλουμε τελεία σε αυτήν την ιστορία. Και μάλιστα με ποιον τρόπο. Να βγούμε όλοι μαζί και να αποστείλουμε στους αρχηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Κομισιόν, αλλά και στον Δελτανιτάφ, εκ μέρους της σύμπασας αντιπολίτευσης του ελληνικού λαού, μία επιστολή όπου θα λέει: κύριοι, ό,τι και να υπογράψει η συγκυβέρνηση και ο κύριος Παπαδήμος εκ μέρους του ελληνικού λαού, θεωρήστε το άκυρο. Και εμείς ως δύναμη που εκφράζουμε, διεκδικούμε να εκφράσουμε τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί στην πράξη την εκφράζουμε, ανεξάρτητα με το αν έχει εκδηλωθεί ή όχι πρακτικά, αυτά θα τα θεωρήσουμε άκυρα ως μη γενόμενα και θα προχωρήσουμε σε τελείως διαφορετική βάση από αυτήν την ιστορία. Θεωρήστε το δεδομένο ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Αυτή η επιστολή θα έχει κέριο αποτέλεσμα. Πρώτο και κύριο, γιατί ακόμη και με τις δημοσκοπήσεις, οι δυνάμεις που κάθετα έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον στα λόγια, κάθετα απέναντι σε αυτή την εξέλιξη, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και άρα μπορούμε να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα. Άμεσο αποτέλεσμα μέχρι το μάτι. Και αυτό θα επιφέρει και αλλαγή και των πολιτικών που αυτή τη στιγμή συνθλίβουν τον Έλληνα εργαζόμενο, τον συνταξιούχο και την ελληνική κοινωνία. Από τη στιγμή που πάμε έτσι όλοι μαζί, κατεβούμε έτσι όλοι μαζί, ο καθένας ας πείσει το ακροατήριο, ας πείσει το λαό για το τι πρέπει να γίνει. Για όλα τα υπόλοιπα. Ας πείσει. Αλλά να πάμε μαζί. Να σταματήσουμε αυτό το πράγμα που μετατρέπει, να το πούμε έτσι, σε τερματικό χαρακτήρα την κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί από εκεί και πέρα, όταν τεθείς υπό επιτρόπους, υπό την κηδεμονία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με νέες συνθήκες και ιστορίες, ναι, βεβαίως, θα ανατρέψει όλα αυτά. Αλλά τότε ίσως να χρειαστεί αίμα για να το ανατρέψουμε. Γι' αυτό είναι τεράστια ιστορική ευθύνη. Τεράστια ιστορική ευθύνη. Και ο καθένας θα κριθεί. Εγώ, μιλώντας και εκ μέρους του ΕΠΑΜ, θα αποστείλουμε επιστολή, επίσημη επιστολή σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο από τον κύριο Καμένο μέχρι την Ανταρσία να συγκροτηθεί αυτή η σύμπραξη, η σύμπραξη κοινής δράσης που αν χρειαστεί να κατέβει και σε εκλογές. Κανένα πρόβλημα. Και εμείς δεν βάζουμε υποψηφιότητα στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν μας νοιάζει αυτή η ιστορία. Απλά να εκφραστεί η εν μπλοκ, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να φρενάρει από τώρα η όποια διαπραγμάτευση ξεπουλήματος αυτής της χώρας. Και στο κράτος γραφής, ακόμη και δυνάμεις οι οποίες έχουν εκφραστεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ ρωτάω, είναι δυνατόν ποτέ, δεν τα ξέρω, όταν ονειρευόσουν την Ευρώπη των λαών, να θέλεις αυτά τα πράγματα? Όχι. 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 Αν κάποιος ονειρευόταν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την ενότητα των Ευρωπαϊκών λαών, θα ήταν ο πρώτος που πρέπει να διαρρήξει τα ημάτια του και να πει τι πράγματα είναι αυτά. Ακριβώς. Να μην το βλέπεις σαν αγκύλωση, να το βλέπεις σαν ευκαιρία αυτός να βγει πρώτος στον αγώνα. Και αυτό θα είναι μεγάλη προσφορά του ελληνικού λαού, διεθνικός, αν θέλεις, στην ίδια την Ευρωπαϊ... σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Γιατί αν ξεκινήσει αυτό, πρόσεξε, είμαστε σε ιδανική περίπτωση. Οι δυνάμεις που πραγματικά μπορούν να εκφράσουν αυτή την αντίθεση έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή πίσω τους. Του στηρίζει. Άρα και μόνο η διατύπωση του κοινού αιτήματος ότι μάγκες μην προχωράτε άλλο. Αυτοί δεν εκφράζουν απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του ΕΠΑΜ θα πρέπει να δικαστούν για αυτό που έχουν κάνει από τον ελληνικό λαό. Δεν εκφράζουν απολύτως τίποτα. Οπότε ό,τι και να υπογράψουν είναι άκυρο. Ξέρεις τι θα συμβεί αν σταλεί τέτοια επιστολή. Σύσσωμη την αντιπολίτευση.
δηλαδή τις δυνάμεις εκείνες που δεδηλωμένα τουλάχιστον, στα λόγια τουλάχιστον, έχουν διατυπώσει την αντίθεσή τους απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αρκεί να βάλουμε στην άκρη τη διανομή καρεκλών. Εγώ δηλώνω και εκ μέρους και το ΕΠΑΜ. Δεν μας ενδιαφέρει καν το αν θα υπάρξουν υποψήφοι και ποιοι θα είναι υποψήφοι σε εκλογές. Ας ψηφιστούν άλλοι. Είναι θέμα κορυφαίο, ιστορικής σημασίας. Είναι καμπή για τη χώρα και το λαό. Και μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα άμεσα, μέχρι το κλείσιμο του επόμενου μήνα. Θα ανατραπούν οι πολιτικές, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούν, δεν θα έχουν κανένα κύρος. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι θα κλειστούν, μπορεί να αρχίσουν τις απειλές και τις οποιασδήποτε, αλλά ξέρουν ότι απέναντι σε ένα σύσσωμο κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο που εκφράζει την πλειοψηφία του λαού, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Και μπορούμε να το πετύχουμε τώρα. Και να εψυχώσουμε το λαό. Αυτό θέλει ο λαός. Αν ψυχωθεί, δεν σταματάει πουθενά. Και αυτό το πράγμα θα αποτελέσει τρομακτική βοήθεια και για τους άλλους λαούς, ευρωπαϊκούς λαούς, που τώρα ξεσηκώνονται και αγωνίζονται κι αυτοί. Για τα ίδια πράγματα, να μην επιβληθούν αυτές οι συνθήκες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ας λέμε μετά ότι θέλει ο καθένας για το χρέος. Ας λέει ότι θέλει. Εμείς λέμε αυτά που λέμε. Και ας λέει ο καθένας τρίχρονια τέτοιο, ή ξέρω εγώ, να μαζέψουμε τα λεφτά, όπως λέει ο κ. Ζηλέζο. Ό,τι θέλει, ας λέει ο καθένας. Μπορούμε όμως τα στοιχειώδη αυτά να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε νέο φασίστα εισβολέα στην Ελλάδα. Απέναντι στο φασίστα εισβολέα μπορούμε να έχουμε κοινό και ενιαίο μέτωπο. Εμείς απλοί στρατιώτες δηλώνουμε ότι μπορούμε να παλέψουμε κάτω στο οποιοδήποτε τις διαταγές, αρκεί να είναι ξεκάθαρο το μέτωπο. Απέναντι σε ποιον. Και λέμε στοιχειωδώς, όχι οι δύο συνθήκες. Όχι η συμφωνία που επίκειται με βάση το PSI και το νέο δάνειο. Ανατροπή όποια δέσμευση έχει αναλάβει η χώρα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Δεν Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα. Και δημιουργία κατάλληλων δημοκρατικών προϋποθέσεων, δηλαδή απλή αναλογική. Στοιχειώδη πράγματα, να τα κάτσουμε να συζητήσουμε. Να τα βρούμε τα υπόλοιπα. Μπορούμε να το κάνουμε. Και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει μετά για το αν θα πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρέπει να μείνουμε μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μείνει μέσα με αυτές τις συνθήκες. Δεν το μπορώ να το καταλάβω. Πρακτικά σκεπτόμενος πρέπει η επιστολή να έχει τις υπογραφές Παπαρίγα και Τσίπρα από κάτω. Δύο κοινοβουλευτικών. Προφανώς. Προφανώς. Τότε θα τη λάβουν. Προφανώς. Βεβαίως. Όλα τα κινήματα από πίσω. Φαντάσου να βγει μια τέτοια επιστολή, κοινοποίηση προς όλους τους αρχηγούς, ότι ενωμένη αντιπολίτευση του ελληνικού λαού πολιτικά σας λέει μάγκες, ατυχήσατε. Ατυχήσατε. Μάγκες, εδώ μάθαμε αυτά που δεν μας λένε. Εδώ τα λοιπόν, μάθαμε και φωνάζουμε. Ατυχήσατε. Δεν πρόκειται να σεβαστούμε καμία υπογραφή του κυρίου Παπαδήμου και της συμπαιγνίας του. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να σεβαστεί. Στο κάτω γραφής, αυτοί τι φοβούνται. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι πίσω από αυτές τις δυνάμεις. Σήμερα τους λένε, τους δίνει την ιστορική ευκαιρία να φανούν αντάξιες αυτών που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν. Παρόμοια έχουμε ξαναζήσει στην ιστορία μας, Δημήτρη. Όχι, δεν έχουμε ξαναβρεθεί σε ίδιες συνθήκες. Όχι. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Το ότι μας έχουν επιβάλει, θα τα πούμε αύριο, έχει επιβληθεί με βάση το πρωτόκολλο. Αυτό το πράγμα που σήμερα βιώνουμε είναι ουσιαστικά αναβίωση του πρωτοκόλλου του 1832. Μια κουβέντα μόνο, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, αλλά. Το πρωτόκολλο του Λονδίνου, δεύτερο πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο συνέταξαν οι δανειστές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για να μπαινοβγαίνουν στη χώρα και να λειτουργούν ως προστάτες, ανεβάζοντας και κατεβάζοντας κυβερνήσεις και έχοντας πλήρη έλεγχο των δημοσιονομικών της χώρας. Θα το διαβάσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τον Τζίμι Πανούση. Καλησπέρα σας. Τους active members σήμερα ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η εκπομπή ΑΕ εδώ στο ράδιο. Και με αυτούς θα τελειώσουμε. Και ενδιάμεσα. και μεσοπρόθεσμο θα έχουμε active member και οριστικό θάνατο και εξ αρχής ένα μνημονιακό. Και σαν τεντέρ. Αυτή είναι η εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα σας, κύριε Καζάκη. Κομματάρα των active member, έχουν άλλα δύο τα οποία θα ακούσουμε σήμερα. Και θα συνεχίσουμε να ακούμε. Ένας φίλος μου το έδωσε χθες. Ειλικρινά, ομολογώ, δεν είχα ακούσει. Δεν είχες ακούσει τους ποιητές.
Εντάξει. Εμείς μεγαλώσαμε, ρε. Ναι, έχουμε μια διαφορά γενιάς όμως. Λοιπόν, μ' άρεσαν εξαιρετικά. Άστα, άστα. Εμείς, τι πρέπει να ήμουν. Καλά να πάρεις. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Τόσο καιρό γιατί μου βάζει και αν τα ξενέρωτα, ρε εσύ. Όχι και ξενέρωτα. Όχι και ξενέρα, γιατί η εκπομπή είναι ρόκρε, Δημήτρη, δεν πρέπει να σπάσουμε τον πάγο. Ρόκρε, παιδί μου, αλλά εντάξει, υπάρχουν, ας πούμε. Είναι συμβολισμό. Πιο... Βεβαίως, ακούμε, θα ακούμε. Θα ακούμε. Κοίταξε, το τελευταίο καιρό μας φέρνεις κάτι στοιχεία συνέχεια που δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με τη μουσική επιμέλεια. Όλο κάτι σοκαριστικά. Και σήμερα, να δεις τι γίνεται. Να θυμίσουμε λίγο τι είπαμε στον κόσμο χθες. Έτσι, όχι πολύ αναλυτικά, δεν θα κάνουμε επανάληψη, αλλά μέσα σε ένα λεπτό, ας πούμε, έτσι λίγο για τους ακροατές που ίσως να μην άκουσαν χθες, να ξέρουν, να ανατρέξουν στο αρχείο των εκπομπών στο radionea.gr, να ακούσουν τη χθεσινή εκπομπή. Όσοι δεν την ακούσατε, τη χθεσινή εκπομπή πρέπει να την ακούσετε. Λοιπόν, χθες μάθαμε ότι στο Eurogroup συζητήθηκε, παρότι δεν το ακούσαμε από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και σε αυτή την περίπτωση δεν μας φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως μας φταίνε τα πολιτικά κόμματα. Αυτούς που ψηφίζουμε για να υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας και το δημόσιο συμφέρον. Αυτοί δεν μας ενημέρωσαν. Ακούστε λοιπόν τι συζητήθηκε στο Eurogroup, σύμφωνα με το non-paper που δημοσιεύσαν οι Financial Times και το οποίο επιβεβαιώθηκε, γιατί από εδώ προέκυπτε αρχικά το θέμα του επιτρόπου επί του προϋπολογισμού, που μετά οι Γερμανοί βγήκαν με δηλώσεις τους και το επιβεβαιώνανε. Εμείς βέβαια προχθές, τη Δευτέρα δηλαδή, ακούσαμε ότι οι Γερμανοί το πήραν πίσω. Όχι. Δεν επιβάλλεται επιτρόπου στον προϋπολογισμό. Δεν είναι αλήθεια. Οι δηλώσεις της Μέρκελ υπήρχαν. Ναι, στα ελληνικά μέσα. Έτσι μεταφέρθηκε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Ότι οι Γερμανοί κατάλαβαν ότι έκανε λάθος. Εμφάνισε εκείνο τον εμφάνταστο τύπο, τον τύπο το Σαρκοζή. Που είναι Muppet Show και Σαρκοζή το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όπου είπε ότι. Δεν πρέπει να μπει τέτοιο θέμα και αυτό συμφωνεί και η κυρία Μέρκελ. Αμέσως μετά, θέμα επιτρόπου, ναι. Αμέσως μετά η Μέρκελ σε δηλώσεις της είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση, ναι. Και πρέπει να εφαρμόσει με απόλυτο τρόπο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα μη συμμόρφωση της Ελλάδας, ναι. Και θα πρέπει αυτό να εξασφαλιστεί. Ωραία. Τελεία. Άκου τώρα. Δεν άλλο. Δεν ακούστηκε το ζήτημα. Όλα τα άλλα είναι ερμηνείες. Ερμηνείες, παύλα, διαρροές της κυβερνητικής πλευράς στους δημοσιογράφους και εμείς τρώμε αμάσιτα αυτά που μας λένε οι κυβερνητικοί. Δηλαδή το πήρε πίσω η Μέρκελ. Χάρη στους δημοσιογράφους. Εσύ, να το λέμε. Οι δημοσιογράφοι έχουν την πληροφόρηση από τα κόμματα. Κυρίως. Εγώ δεν θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι. Αλλά κυρίως οι πολιτικοί μας. Κάνουν ερμηνείες κατά το δοκούν. Θα ακούσετε και άλλο παράδειγμα σήμερα. Μια στιγμή για να τελειώσουμε με το χθεσινό. Χθες ακούσαμε ότι στο Eurogroup συζητήθηκαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει το νέο μνημόνιο να έχει δύο νέα καινοτόμα θεσμικά στοιχεία. Πρώτον, την απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση χρέους. Δηλαδή, όλα τα έσοδα θα δεσμευτεί η Ελλάδα ότι όλα τα έσοδα του κράτους, όχι τα λεφτά που μας δίνουν ότι θα πηγαίνουν πάλι στα τοκοχρεωλήσια, ότι όλα τα έσοδα του κράτους πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση χρέους και μόνο ότι περισσέψει θα πηγαίνει για μισθούς και συντάξεις, υγεία και παιδεία. Όλα τα έσοδα του κράτους. Και γιατί βάζουν τέτοιον όρο? Γιατί ξέρουν ότι αυτά που θα μας δίνουν σαν χρηματοδότηση δεν θα φτάνουν, ούτε καν αυτά δεν θα φτάνουν για την εξυπηρέτηση των τοκοχρεωλησίων κάθε χρόνο. Και θα πρέπει από τα υπόλοιπα έσοδα της χώρας να πληρώνουμε πάντα πρώτα απ' όλα τους δανειστές μας. Και επίσης το δεύτερο καινοτόμο στοιχείο είναι ότι θα μπει επίτροπος επί του προϋπολογισμού, μην παραμυθιαζόμαστε. Μάλιστα, στο non-paper, επαναλαμβάνουμε, από το οποίο ξεκίνησε όλη η φασαρία, λέει στη δεύτερη παράγραφο κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το ακούσαμε. Αν το ακούγατε, θα καταλαβαίνατε ότι δεν ισχύει η ερμηνεία που μας έκαναν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέει μέσα στο non-paper, η νέα θεσμική προσέγγιση του επιτρόπου επί του προϋπολογισμού και επιτήρησης θα πρέπει να διατυπωθεί στο μνημόνιο ως εξής. Λένε ακριβώς τη διάταξη που θα μπει, την ακριβή διατύπωση. Στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης, η οποία επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ και την Κομισιόν, νέος επίτροπος προϋπολογισμού διορίζεται από το Eurogroup που θα βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Δεν πήραν πίσω τίποτα. Απλά εξ αρχής το θέμα ήταν ότι αν δεν ξαναπιάσουν οι Έλληνες τους στόχους, θα τους το βάλουμε. Δεν είπαν ότι θα το βάλουμε τη Δευτέρα και το πήραν πίσω τη Δευτέρα επειδή κατάλαβαν ότι ήταν κάτι υπερβολικό, όπως μας μετέφεραν τα ελληνικά μέσα. Δεν ισχύει. Εξ αρχής έλεγαν ότι θα τους βάλουμε πάλι νέους στόχους, ανέφικτους, και όταν πάλι δεν θα τους πιάσουν, θα τους τον βάλουμε. Και αυτό τον επίτροπο. Και αυτό θα μπει στο νέο μνημόνιο. Κάποια στιγμή θα το δούμε το νέο μνημόνιο. Μάλλον αυτή η διατύπωση θα μπει στη Δανειακή Σύμβαση. Δεν ξέρουμε τι θα εμφανιστεί στην Ελληνική Βουλή. Διότι σωστό. Θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι έχονται δύο συνθήκες. Η μία συνθήκη είναι η περίφημη συνθήκη για την σύγκληση και την. Πώς λέει, για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
η οποία έχει λάβει την τελική της μορφή, πούντι, πούντι, γιατί δεν δημοσιοποιείται. Δεύτερον, ότι η συνθήκη αυτή πρόκειται να υπογραφεί το Μάρτιο. Αυτή η συνθήκη αναθεωρεί πλήρως τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και το ερώτημα είναι, θα πάνε να υπογράψουν το Μάρτιο συνθήκη την οποία δεν την ξέρει κανένας. Δηλαδή, εδώ γίνεται, μιλάμε για μια νεοφεουδαρχική απολυταρχία υπέρ των τραπεζιτών, του χρηματιστικού κεφαλαίου και του πολιτικού της προσωπικού. Το δεύτερο είναι ότι η συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι έτοιμη προς υπογραφή και ο στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 12. Πούντι κι αυτή. Πούντι. Και το ενδιαφέρον είναι ότι γιατί φτιάχνουν μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Γιατί, εφόσον έχουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Γιατί φτιάχνουν το ΕΜΕΣΕ, για τον πολύ απλό λόγο, γιατί προβλέπει την εγκατάσταση μόνιμης επιτροπίας στις χώρες της Ελλάδας. Και στο μνημόνιο να μην μπει, η επιτροπία προβλέπεται. Διότι ο πρώτος την τάξη υποψήφιος για τον Ιούλιο του 12 είναι φυσικά η Ελλάδα. Ναι. Θα πάρουν να ψηφίσουν δύο συνθήκες, χωρίς, μάλιστα με μια δοτή κυβέρνηση. Ναι. Με μια δοτή κυβέρνηση θα πάνε να ψηφίσουν δύο συνθήκες χωρίς καν να μας ενημερώσουν γιατί πρόκειται. Και θα το περάσουν, θα δεις. Τροχάνει δύο μέρες στη Βουλή και πολύ, και μετά θα πάνε να ψηφιστεί. Και βάζω κι άλλο στοίχημα, ότι αν γίνει καμιά κουβέντα σε τηλεοπτικά παράθυρα, θα βάλουν την ταμπέλα της επιτέλους ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βεβαίως. Δηλαδή βάζουν ότι είναι επιθυμητό, πρέπει γρήγορα να το πετύχουμε αυτό, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Την οικονομική διακυβέρνηση. Σαφώς, ναι. Την ναι. οικονομική διακυβέρνηση. Επίσης, φίλες και φίλοι, κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και σύμφωνα μάλλον με τη νέα συνθήκη για το δημοσιονομικό συμβόλαιο, όπως ονομάζεται, οι εθνικοί προϋπολογισμοί απαιτείται να είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί. Το έλλειμμα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ. Το διαρθρωτικό έλλειμμα, δηλαδή και οι τόκοι μέσα. Και λίγο έτσι για να πούμε και το τελευταίο να καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει αυτό. Εμείς αν πρέπει το 12 να πιάσουμε 0% έλλειμμα, πόσα δισεκατομμύρια ακόμα μένει να βρούμε το 12. Πρέπει να βρούμε 5,4 δισεκατομμύρια που είναι το πρωτογενές έλλειμμα του 11, όπως το υπολογίζει η κυβέρνηση. Ναι, 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 ναι. Στην πραγματικότητα το non-paper θεωρεί ότι είναι το ίδιο πρωτογενές έλλειμμα που είχαμε και το 2010, αλλά ναι. Τέλος πάντων παίρνουμε τις κυβέρνησεις. Πάντα εμείς την πιστεύουμε, είμαστε μοναδικοί στον κόσμο που την πιστεύουμε. Λοιπόν, 5,4 δισεκατομμύρια συν 12 δισεκατομμύρια από τα προβλεπόμενα τόκη, μιλάμε για 17,4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να βρεθούν. Αυτό το 17,4 ισοδυναμεί περίπου με το 10% του, το 9% του ΑΕΠ της χώρας. Ναι. 9% επιπρόσθετα ναι. των υπάρχοντων στόχων του που έχει βάλει τώρα μέσω του προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα των στόχων που για να τους πιάσουμε πρέπει να αυξηθεί η φορολογία 30% σε σύγκριση με πέρυσι. Ακριβώς. Επιπρόσθετα από αυτά επιπρόσθετα. Τα μέτρα. Ναι. 17 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι κατά κεφαλή περίπου πρέπει να βρεθούν περίπου 17.400 ευρώ. Κατά κεφαλή, ε. Όχι, συγγνώμη, 1.740. 10 εκατομμύρια περίπου με 17 δις. Τέλος πάντων, θα κάνω εγώ άλλο για να μην κάνω αυτή την πράξη. Όλοι οι μισθοί και συντάξεις του χρόνου για την Ελλάδα πόσο είναι, 21 δις κάπου εκεί δεν είναι. 21. Αυτό ναι. να καταλάβω. Όχι, όχι. Όχι όλοι. Όλοι το σύνολο, το ποσό δηλαδή που πληρώνει η ελληνική οικονομία σε μισθούς και συντάξεις είναι περίπου 36-38 δισεκατομμύρια. Ναι. Όλη η ελληνική οικονομία. Και τώρα μας λείπουν 17,4. Ναι. Ένα εξάμηνο χωρίς μισθούς και συντάξεις. Εντάξει, μόνο εντάξει. Μην το παντράμε κιόλα. Τώρα, άλλωστε τη σημασία έχει τώρα τι, να μην πεθάνουν οι Έλληνες ή να σωθεί η πατρίδα, ο δείκτης. Αυτό μόνο. Ο δείκτης έλλειμμα πρέπει να σωθεί. Έχει όμως σημασία αυτή η ρήτρα, το ότι πληρώνει πρώτα του στοχογλύφου, ναι. του δανειστέ και μετά παραμένουν οτιδήποτε άλλο, μα ξαναγυρίζει πίσω στο 1832. Όπα, το είπε χθε. Ναι. Το έφερε. Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για το άρθρο 12 μεταξύ της Βαυαρίας και των τριών δυνάμεων, των τριών προστατηδών δυνάμεων, συνθήκη της 7ης Μαΐου 1832, που βεβαίως, ερήμην βεβαίως Ελλάδας, ναι. έγινε συνθήκη ανάμεσα στη Βρετανία, στη Γαλλία και τη Ρωσία και τους Βαβάρους, για να έρθει ο ηγεμόν της Ελλάδος.
Α, αποφάσισαν για την Ελλάδα, δεν μας είχαν μέσα στις διαπραγματεύσεις πάλι. Βεβαίως. Και είναι η περίφημη παράγραφος 6, με βάση την οποία ο ηγεμόν της Ελλάδος και το ελληνικό κράτος υποχρεούνται να αφιερώσει προπαντός άλλου εξόδου εις την πληρωμή των τόκων και του χρεολυσίου του δανείου τα πρόταση πράξη του Δημοσίου Ταμείου. Πω. Και τέλος όριζαν ότι η διπλωματική αντιπρόσωπο των τριών αυλών θέλουν συνειδικός επιφορτιστή να επαγρυπνώσουν εις την εκτέλεση του τελευταίου τούτου όρου. Ναι. Ναι, Δημήτρη. Ναι. Και λέει μετά ο καθηγητής Ανδρεάδης. Ναι. Λέει, η έκτη αυτή παράγραφος του άρθρου 12 της συνθήκης του 1832 είναι αξία πάσης προσοχής, καθότι περιέχει εν σπέρματι το θεσμόν του διεθνούς ελέγχου. Και είναι μεν αληθές ότι το κείμενο τούτο δεν εφηρμόστη ποτέ, αλλά αφετέρου ότι από το 1832 προεβλέπεται ο διασυνθήκης συναυθήσεις μετά τρίτου η επιβολή διεθνούς ελέγχου εις ελεύθερον κράτος είναι πράγμα ικανός καινοφανές, άκρος δε χαρακτηριστικών της μελούσης ημών δημοσιονομικής ιστορίας. Και τα ξαναγυρίζουμε από εκεί που, ξεκινήσαμε. Δηλαδή για να το καταλάβω, η Μέρκελ κάθεται με τα εγγόνια της τώρα και τους λέει, παιδιά, αυτό που κάνω στην Ελλάδα το έχει κάνει και, οι παππούδες μας το είχαν κάνει. Ναι. Και κάθονται και οι δικοί μας οι Έλληνες πολιτικοί με τα εγγόνια τους και λένε: παιδιά, αυτό που καθόμαστε και παθαίνουμε σήμερα. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Και οι παππούδες μας το είχαν πάθει, το είχαν δεχτεί. Το ενδιαφέρον είναι, σου λέω, ότι ο. Ξεφτύλα της ιστορίας. Αυτό έχει γραφτεί. Εγώ έχω την επανέκδοση του 1904 από τον Ανδρέα Ανδρεάδη. Η ιστορία των εθνικών δανείων είναι το βιβλίο, μια και λένε ότι. Που τα βρίσκουμε αυτά. Και έγραφε τότε ότι είναι πράγμα ικανός καινοφανές. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα πώς θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε αυτό. Ζήτω η Ενωμένη Ευρώπη. Πώς ακριβώς θα το χαρακτηρίσουμε. Άκρο δε χαρακτηριστικών της μελούσης ημών δημοσιονομικής ιστορίας. Που οδήγησε βεβαίως στην καταστροφή. Καθότι αυτό το βιβλίο ξεκινάει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Ότι η ιστορία της Ελλάδας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ιστορία των χρεών της. Για το λέξον τούτον ήρχε το προπεντήκοντα και 7 ετών ο Κασιμίρ Λεκόντ της μελέτης δημοσίου χρέους Ελλάδος. Μετά πάρα των σχεδόν 6 δεκαετηρίδων, ο επιχειρών συγγραφήν περί του αυτού θέματος δίνεται να αναγράψει και αυτός την αυτήν φράση. Πλην τούτο δεν είναι λόγος επαρκής όπως αποστεί από το εγχειρήματος. Και πράγματι, εάν είναι αληθές ότι ο λαός ο μελετών την ιστορία αυτού κρίνει ορθότερον και περί των παρόντων πραγμάτων και περί της μελούσης αυτού τύχης, είναι ανάγκη με τήσεις παρησίας να εξιστορούνται τα ατυχήματα ενός έθνους όσων και επιτυχία αυτού. Τα ατυχήματα ξέρουμε, τις επιτυχίες δεν ξέρουμε ακόμη. Τις ψάχνουμε. Ναι. Έχω να κάνω και άλλη μία, έτσι, να τονίσουμε άλλο. Έναν αστερίσκο, είναι αστερίσκος γιατί εντάξει τώρα εδώ βγαίνουν οι Έλληνες υπουργοί, βγήκε ο Έλληνας υπουργός οικονομικών, ο κύριος Βενιζέλος και είπε πρόσφατα ότι το Βρετανικό δίκαιο τώρα είναι μια κινδυνολογία αυτή που έχει αναπτυχθεί σε ερώτηση του κυρίου Λαφαζάνη στη Βουλή, τι μας φωνάζει για το Βρετανικό δίκαιο. Το Βρετανικό δίκαιο το βάλαμε γιατί αυτό μπαίνει συνήθως στις διεθνείς συμβάσεις και εν πάση περιπτώσει και αυτό γνωρίζουν οι δανειστές μας. Είπαμε εκεί να σημειώσουμε ότι τότε δεν εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη διάταξη. Α, το 1832 λέμε τώρα. Σήμερα θα εφαρμοστεί. Αν τους αφήσουμε θα το εφαρμόσουν. Και δεν μόλις θα εφαρμόσουν αυτό. Με την ένταξή μας στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης θα πάψει να υφίσταται το ελληνικό κράτος. Θα πάψει να υφίσταται. Θα πουληθεί ακόμη και η ονομασία του. Ελλάς. Η διεθνής επωνυμία. Ναι. Το έχει πει ο κ. Βενιζέλος. Το έχει πει. Λοιπόν, να ξέρουμε καλά πού πάμε να μπλέξουμε. Γι' αυτό και έλεγα προηγουμένως. Ξέρω εγώ, Σκότα Ξάνθη. Ξέρω εγώ. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε με σαφήνεια να ξεκαθαρίσουμε ότι η στιγμή, το έχω ξαναπεί, το λέγαμε και χθες, είναι ιστορική. Και αυτός που δεν ανταποκρίνεται με τον τρόπο που πρέπει να ανταποκριθεί τώρα έχει ιστορικές ευθύνες. Λοιπόν, αν μη τι άλλο θα βρεθούν αυτοί οι δυνάμεις, οι συνεπείς αντιμνημονιακές, πώς να τις πω δεν ξέρω, να κάνουν τουλάχιστον το ελάχιστο δυνατό, να κάνουν μια κοινή δήλωση
ότι δεν δεχόμαστε αυτές τις υπογραφές, ότι δεν δεχόμαστε να περάσουμε και στο κράτος αφής αντιπροσωπεύουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν δηλωμένα. Δηλαδή, ακόμη και τις δημοσκοπήσεις θα τις πάρει κανείς. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Να δηλώσουμε. Αυτοί ζητάνε στην ανακοίνωση, έτσι δεν είναι, στην ανακοίνωση των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Υπογραφή δέσμευση από όλα τα κόμματα. Για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας, έχουν το θράσος και μιλάνε για αξιοπιστία, ναι. Απαιτείται η αμετάκλητη δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων ως προς το νέο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτοί ζητάνε τη δική τους συνένεση και εμείς υποχρεούμαστε να οικοδομήσουμε τη συνένεση που αφορά την πλειοψηφία, τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θα βγουν οι δυνάμεις να κάνουν αυτή την κοινή δήλωση. Την κοινή δήλωση όχι μόνο προς τον ελληνικό λαό και στην τόπια πολιτική τάξη που έχει αναλάβει τη συγκυβέρνηση, αλλά και προς τους ξένους ηγέτες. Μάγκες, μη σκοτίζεστε. Θα έρθουμε στα πράγματα, θα τα διαγράψουμε όλα. Δεν δεσμευόμαστε. Έχουν τα κότσια ηγεσίες των κομμάτων να το κάνουν αυτό. Έχουν αίσθηση της ιστορικής ευθύνης τους. Ή απλά μιλάμε γενικά αντιμνημονιακά και για να πω και κάτι άλλο. Είναι τόσο κρίσιμα τα πράγματα που τουλάχιστον μιλώντας και εκ μέρους του ΕΠΑΜ και εγώ εκ μέρους του ΕΠΑΜ, των συναγωνιστών που έχουμε, εμείς είμαστε διαθέσιμοι στον οποιοδήποτε. Δεν μας νοιάζει ούτε για να κατέβουμε σε εκλογές, ούτε να ψηφίσουμε το οποιοδήποτε, τίποτα. Κάνουμε το ελάχιστο. Και αντί να μαζευόμαστε σε διάφορα καφενεία, νέοι και γέροι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ιδρύουμε παραμάγαζα, κάνουμε το ελάχιστο, την κοινή δήλωση. Την κοινή δήλωση την κάνουμε, να την υπογράψουμε όλοι από κάτω. Όλοι. Εγώ είμαι διαθέσιμος. Αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ βρίσκεται σε μια συνολική προσπάθεια να έρθει σε επαφή με όλες τις δυνάμεις, με το σύνολο των δυνάμεων και ηγεσιών, πολιτικών κομμάτων, είτε μέσα στη Βουλή είτε εκτός, ώστε όλοι μαζί να βγούμε και να πούμε ανεξάρτητα τις διαφορές μας. Ανεξάρτητα τα προτάγματά μας. Ή τη σημασία που δίνουμε για τον τρόπο λύση του προβλήματος. Τουλάχιστον κάνουμε την εξής δήλωση. Ότι τίποτα από αυτά που θα υπογράψετε δεν δεσμεύει τον ελληνικό λαό. Οπότε μην κάνετε τον κόπο να τα υπογράψετε. Έτσι ή αλλιώς ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να συμφωνεί σε αυτήν την ιστορία. Όταν θα έχεις μια αντίδραση από τα κόμματα, θα μας τη μεταφέρεις εδώ να την ακούσουμε. Κάθε φορά που θα έχουμε μια πρώτη απόφαση. Αλλά... προς το παρόν είναι η μουγκαμάρα της μούμιας του Φαράω. Εντάξει, από Δευτέρα θα περιμένουμε. Απλά λέω ότι εμείς δεν μένουμε μόνο εκεί. Και δεν μας ενδιαφέρει, το ξανατονίζω, δεν θα μπούμε σε καμία συζήτηση που αφορά μοίρασμα καρεκλών ή ψηφοδελτίων. Δεν μας νοιάζει, δεν μας αφορά. Μας ενδιαφέρει αυτό το στοιχειώδες, το κοινό. Και ας διατηρήσει ο καθένας την αυτοτέλειά του, τον τρόπο που κατανοεί, με το δικό του τρόπο που κατανοεί την πάλι ενάντια στο μνημόνιο. Ας το κρατήσει αυτό. Τουλάχιστον αυτό. Είμαστε θέση να το κάνουμε. Αυτό. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας πείσει με τα δικά του επιχειρήματα για τη δική του πολιτική πρόταση. Κατανοητό αυτό. Αυτό μπορούμε να το βγούμε όλοι μαζί και να το πούμε. Τώρα, πριν το υπογράψουν. Ώστε να δείξουμε, να ψυχώσουμε τον κόσμο αφενός και δεύτερον να πυροδοτήσουμε πολιτικές εξελίξεις. Όχι μόνο μέσα στη χώρα, αλλά και διεθνώς, μέσα στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν βγει η πλειοψηφία, τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις συνολικά που εκφράζουν αυτή τη στιγμή δεδηλωμένα την πλειοψηφία του λαού, τότε πλέον δεν μπορεί να το αγνοεί κανένας, ούτε η Μερκοζή, ούτε οι τεχνοκράτες, ούτε οποιοδήποτε κερατάς μιλάει για. Ούτε κανένας από αυτούς. Να τους δηλώσουμε, μάγκες, δεν σας έχουμε ανάγκη. Στην πράξη αυτό σημαίνει. Αλλά ελπίζω και εύχομαι, όχι πως θα μας σταματήσει αυτό. Εμείς κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε κανένα να μας πει τι σημαίνει η αλληλεγγύη και τι σημαίνει η αντίσταση που ξυπνήσανε χθες και τη θυμήθηκαν ορισμένοι. Εμείς την κάνουμε αυτή, εδώ και πολλούς μήνες. Και το κάνουμε αρκετά επιτυχημένα, πιο επιτυχημένα από οποιοδήποτε άλλον. Έτσι, το θέμα είναι, κάνουμε μαζί την κοινή δήλωση, τα πολιτικά προτάγματα, το βάζουμε αυτό το στοιχειώδες, Τέρμα οι φιλιαρίες περί αντιμνημονιακού αγώνα. Εδώ, ιδού η Ρόδος και ιδού και το πείδημα. Το κάνουμε αυτό. Δεν λέω να συμφωνήσουμε στη διαγραφή του χρέους. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά όμως αυτό το στοιχειώδες μπορούμε να το πούμε. Και να φράξουμε το δρόμο. Γιατί μπορούμε να το φράξουμε το δρόμο. Και μετά να συνεννοηθούμε όλοι μαζί. Και να κάνουμε αυτό που έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Με όλες τις διαφορές μας να συνεννοηθούμε όλοι μαζί ώστε να κάνουμε μια συμπαράταξη που θα έχει αποκλειστικό στόχο
την ταχύτερη επιβολή των εκλογών και μάλιστα την περιφρούρηση των εκλογών, ώστε να μην βιώσουμε καθεστώς βίας και νοθείας, απερίγραπτο βίας και νοθείας. Αυτό το πράγμα. Μπορούμε να τα συμφωνήσουμε αυτά τα δύο? Τα δύο δεν είναι τίποτα φοβερό. Και ο καθένας σας κατέβει με τα επιχειρηματά του, τις πολιτικές προτάσεις και τον τρόπο που κατανοεί τα πράγματα και ας κερδίσει την πιστοσύνη του κόσμου. Και μετά το διάλειμμα με αυτό θα συνεχίσουμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχει βγει μια έρευνα από τη Πασιγές, αν δεν κάνω λάθος. Πριν πάμε όμως εκεί. Έτσι ρε Καζάκη, έτσι. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει γίνει με τα μηνύματα τώρα ήδη. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ξαναναφέρουμε το εξής. Επειδή πάμε ολοταχώς τα ζητήματα αυτά, τώρα πλέον θα τα δούμε όλα στην πράξη, σχετικά με την πτώχευση της χώρας. Ξαναφέρω μια μελέτη πρόσφατη ενός από τους πλέον ειδικούς στα ζητήματα διαχείρισης χρέους. Ο Ross Buckley λέγεται, International Financial System. Είναι στα αγγλικά, είναι έκδοση του 2009. Έχει ενδιαφέρον να σας αναφέρω ότι πόσο σημαντικό θεωρεί ο συγκεκριμένος καθηγητής, έτσι, τη δυνατότητα ενός κράτους να πτωχεύει. Ναι. Η έννοια της πτώχευσης δεν έχει μόνο την νομική ή την πολιτική της πλευρά, μάλλον την νομική της πλευρά ή την οικονομική της πλευρά, δηλαδή την αθέτηση πληρωμής, ή την νομική πλευρά, γιατί πτώχευση θεωρείται στη δημοσιοοικονομική, θεωρείται οποιαδήποτε αθέτηση πληρωμής. Ακόμη και όταν το κράτος αρνείται να πληρώσει στη βάση του παράνομου χρέους. Ναι. Έτσι είναι χαρακτηριστικό, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε στη δημοσιονομική του Ανδρεάδη, που αναφέραμε προηγουμένως, στα μαθήματα δημοσιονομικής θεωρίας του Ανδρεάδη, να θεωρείται πτώχευση τόσο η διαγραφή των χρεών από τους Μπολσεβίκους, των τζαρικών χρεών των Μπολσεβίκων, όπως και η χρεοκοπία του 1893 του ελληνικού κράτους. Είναι δύο όμως ουσιαστικά και νομικά και πολιτικά διαφορετικά πράγματα. Όσο στο δημοσιονομική θεωρία δεν λέω ούτε πτώχευση. Πτώχευση σημαίνει σταματάω να πληρώνω. Ναι. Και αθετώ. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ο Μπάκλι αναφέρεται με μια ιστορική αναδρομή σε όλες τις πρόσφατες χρεοκοπίες ή κρίσεις, χρηματοπιστωτικές κρίσεις και κρίσεις χρέους, αναφερόμενος ότι είναι πολύ σημαντική να διατηρηθεί η δυνατότητα σε ένα κράτος να έχει την επιλογή να πτωχεύει. Ωστόσο, τόσο οι μεγάλες δυνάμεις όσο και το διεθνές πλαίσιο λειτουργήσαν μετά ιδιαίτερα την κατάρρευση του Bretton Woods, ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφιχτικό πλαίσιο που να μην επιτρέπουν στα κράτη να πτωχεύουν. Και αυτό δημιούργησε απανωτά προβλήματα τόσο για τα κράτη όσο και για τους λαούς. Έχει ενδιαφέρον ότι λέει, αφού αναφέρεται λοιπόν στο βασικό επιχείρημα των δανειστών, ότι αν πτωχεύσει ένα κράτος θα τεθεί εκτός αγορών, ότι όλα αυτά τα πράγματα, και αφού αναφέρει όλη τη βιβλιογραφία και τη διεθνή εμπειρία που αποδεικνύεται ακριβώς αντίθετο, ότι κανένα κράτος που πτώχευσε δεν τέθηκε εκτός αγορών, με εξαίρεση τις αγορές κεφαλαίου, δηλαδή τις δανειστικές αγορές, και αυτό περιορισμένα, αφορά δηλαδή κυρίως τις αγορές εκείνες που κυριαρχούν οι ιδιώτες επενδυτές κεφαλαίου, ενώ θα μπορούσε ας πούμε να δανειστεί με διακρατική συμφωνία, δηλαδή με άλλου τύπου ή από τους παγκόσμιους οργανισμούς άλλου τύπου δανεισμός. Και λέει, θεωρεί δηλαδή ότι για να μπορέσει να διαπραγματευτεί κάποιο κράτος το χρέος του, έχει μεγάλη σημασία να παίξει το χαρτί της πτώχευσης. Χωρίς το χαρτί της πτώχευσης, της μονομερούς δηλαδή αθέτησης πληρωμής, δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγματευτική ισχύ από τη μεριά του κράτους οφειλέτη. Και λέει, υπάρχουν ποικίλοι λόγοι που, για τους οποίους υπάρχει μια, να το πούμε έτσι, ένας δισταγμός να προχωρήσει ένα κράτος σε πτώχευση ή να χρησιμοποιήσει το χαρτί της πτώχευσης. Ναι. Όλοι αυτοί οι λόγοι που έχουν, επικαλεστεί στη βιβλιογραφία διάφορη συγγραφή, όπως και τα κράτη, οι δανειστές στη διεθνή οικονομία, τελικά περιορίζονται σε δύο βασικούς λόγους. Το γιατί έχουμε περιορισμένες πτωχεύσεις. Όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια, περιορίστηκαν οι πτωχεύσεις κρατών. Γιατί, πρώτον, έχει να κάνει με την επιτυχία των δανειστών
με το να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με την, με τον αποκλεισμό του κράτους οφειλέτη που θα πτωχεύσει από τις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου, ότι οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο πλατιές, θα κρατήσουν πολύ περισσότερο και τέλος πάντων θα είναι πολύ πιο καταστροφικές για τον οφειλέτη από ότι το να συνεχίσει να πληρώνει τα χρέη του. Και πολύ περισσότερο από ότι τελικά η ιστορία αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι. Δηλαδή η ιστορία δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς αυτούς των δανειστών. Δεύτερον, ότι υπάρχει ένα σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα στις χώρες οφειλέτες. Δηλαδή, ότι υπάρχει με τον όρο δημοκρατικό έλλειμμα, αναφέρομαι, λέει ο καθηγητής, έτσι, στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα συγκεκριμένα κράτη στην ουσία κυβερνώνται προς όφελος και το συμφέρον των δικών τους ελίτ και όχι προς όφελος και το συμφέρον του απλού κόσμου. Καλά, γιατί δεν είχε δει τι θα γίνει στην Ελλάδα. Βεβαίως, ναι. Θα εμπλούτιζε το κείμενό του πάρα πολύ. Λέει, η εξυπηρέτηση της εξωτερικής υπερχρέωσης, ναι, είναι πολύ συχνά προς όφελος και προς το οικονομικό συμφέρον των ελίτ στις χώρες οφειλέτες. Σίγουρα και δεν είχε δει για την Ελλάδα τι γίνεται. Όχι, είναι το ξέρουμε, 2009 έκδοση. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι ποτέ προς όφελος και προς το συμφέρον εκείνο που καλείται πιο συχνά να πιέσει, να πληρώσει το χρέος, που είναι βεβαίως ή λιγότερο υγιής ή λιγότερο, πώς να το πούμε, εκπαιδευμένες, να το πούμε έτσι, και ή λιγότερο καλοταϊσμένες, να το πούμε έτσι, τάξεις του κράτους οφειλέτη, που καλούνται βεβαίως στο τέλος να πληρώσουν το χρέος. Δηλαδή, ο απλός κόσμος. Για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να μας τρομάζει η έννοια της πτώχευσης. Στην πραγματικότητα, το να πτωχεύσουμε επίσημα και μάλιστα μονομερώς είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο. Και όποιος λέει ότι θα καταστραφούμε, στην πραγματικότητα είναι παντελώς ηλίθιος, δεν έχει καμία σχέση με την, ούτε τη βιβλιογραφία, ούτε τη θεωρία, ούτε τη διεθνή πρακτική πτωχεύσεων, ή απλά τα παίρνει χοντρά από τις τράπεζες. Όπως λέει πάλι ο καθηγητής, λέει, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι χώρες οφειλέτες είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά κύριο λόγο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των πανεπιστημίων τους, τροφοδοτούν σε αυτές τις χώρες το κύριο προσωπικό διαχείρισης των Υπουργείων Οικονομικών. Και έτσι, αυτό το προσωπικό, το οποίο παίρνει διδακτορικά από τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια και από τα μεγάλα Ευρωπαϊκά, λοιπόν, τα οποία βεβαίως διδακτορικά χρηματοδοτούνται έμεσα από τις ίδιες τις τράπεζες, δηλαδή από τους ίδιους δανειστές, από αυτούς δηλαδή που δανείζουν τις χώρες και μετά καταλήγουν είτε υπουργοί οικονομικών στις χώρες οφειλέτες, είτε κορυφαίοι τεχνοκράτες στα Υπουργεία Οικονομικών, όλοι αυτοί έχουν μάθει μόνο να υπηρετούν τους δανειστές. Δεν ξέρουν τι σημαίνει υπερασπίζουν το συμφέρον του κράτους οφειλέτη, πολύ περισσότερο του απλού λαού του κράτους οφειλέτη που καλείται να πληρώσει τα χρέη. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το ζήτημα της πτώχευσης, το να έρθει σε τον, αυτό που μας λένε ότι θα καταλήξουμε σε χρεοκοπία και τέτοια πράγματα, άτακτη και τα λοιπά, το μόνο που θα πλήξει είναι τους δανειστές της χώρας. Δεν πρόκειται να πλήξει εμάς. Ίσα ίσα θα απελευθερώσει δυνάμεις, άρα και ταυτόχρονα και πόρους, ώστε πιθανά να επιβληθεί, κατά που προϋποθέσεις, να επιβληθεί μια άλλη πορεία της χώρας. Τι φοβούνται αυτοί? Ότι σε περίπτωση άτακτης, όπως λένε, πτώχευσης, ή πιο σωστά, μονομερούς πτώχευσης της χώρας, που σημαίνει αθέτηση πληρωμών, δεν πληρώνω τους δανειστές. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα πλέον δεν θα το κρατάει τίποτα στη θέση του, άρα θα καταρρεύσει. Και έτσι ενδεχομένως να γεννηθούν νέες πολιτικές δυνάμεις από τον ίδιο το λαό που θα αναλάβουν μια άλλη πορεία προς τη χώρα. Ναι. Μπορούμε να επιβιώσουμε σε μια τέτοια κατάσταση? Περίμενε, και προς επίρρωση των όσων λες, διαβάζουμε στο non-paper που μας λέει τι συζητήθηκε στο Eurogroup, ότι ένα βασικό τους μέλημα είναι να κόψουν τη δυνατότητα πτώχευσης από την Ελλάδα.
λένε ότι όλα τα έσοδα του κράτους θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση χρέους και ότι σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να καταβληθεί μία από τις δόσεις μελλοντικά, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πουλήσει τους δανειστές της με πτώχευση. Θα πάμε να δεσμευτούμε γι' αυτό. Ότι δεν θα μπορούμε ποτέ εμείς να τους πούμε δεν σας πληρώνουμε. Ναι. Μας δεσμεύουν να είμαστε. Ακριβώς. Να το κάνουμε αυτό. Αυτό το πράγμα. Αν έχουμε προβλήματα, θα πρέπει να επιβάλλουμε πτώχευση. Προς το εσωτερικό, δηλαδή πτώχευση στο λαϊκό, το λαϊκό ναι. στρωμάτο κτλ. Και οι ναι, αυτό βάζουν την Ελλάδα να δεσμευτεί. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν να μιλάμε με στοιχεία και επειδή τρομοκρατούν ορισμένοι με το ότι σε περίπτωση που φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωρήσουμε σε πτώχευση της χώρας θα πεινάσουμε και όλα αυτά τα πράγματα, σας πληροφορώ ότι δημοσιεύθηκε μια μελέτη που για μας βεβαίως δεν... Για όσοι από εμάς ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, αλλά έχει ενδιαφέρον να την ανακοινώσουμε. Βάσει μελέτης που παρουσιάστηκε την Τετάρτη, πρώτη του μηνός, το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας μας σε μια σειρά βασικών αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο στο 94% το 2010. Αυτά για όσους λένε ότι θα πεινάσουμε, γιατί κατά κύριο λόγο τα εισάγουμε. Θα εξηγήσουμε τι εισάγουμε ακριβώς. Στη φυτική παραγωγή, όπως προκύπτει, η αυτάρκεια είναι 99% κατά μέσο όρο και διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως τα δημητριακά, όπου η αυτάρκεια ανέρχεται περίπου στο 82%. Το μικρότερο ποσοστό εντοπίζεται στο μαλακό στάρι, 32%, και το υψηλότερο στο ρύζι, 171%. Στα εσπεροειδή, τη μεγαλύτερη αυτάρκεια παρουσιάζουν τα πορτοκάλια, 167%, ενώ στα λεμόνια περιορίζονται στο 67%. Εισάγουμε λεμόνια, γάμο. Πρόσεξε όμως, να δεις τι γίνεται. Στα φρούτα η αυτάρκεια παραμένει υψηλή, 128%, ενώ χαμηλή διαπιστώνει στον κλάδο των οσπρίων, 39%. Δεν έχουμε όσπρια. Ναι, μωρέ, θα πεινάσουμε για φασόλια. Τη ζωική παραγωγή, το ποσοστό αυτάρκειας ανέρχεται στο, κατά μέσον όρο στο 73%. Στο κρέας καταγράφεται αυτάρκεια 56%, με το μικρότερο ποσοστό στο βόηο κρέας, 30%, και το υψηλότερο στο εγωπρόβιο, 94%. Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών τυροκομικών προϊόντων, η φέτα, με ποσοστό αυτάρκεια 147%, υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας που κυμαίνεται στο 80%. Μέλι και αυγά καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας 92% και 91% αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον είναι ότι θα πρέπει να πούμε το εξής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μεγάλες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, είτε αν θέλεις του κλάδου ζωικής ή της φυτικής παραγωγής. Πού οφείλεται? Εδώ υπολογίζεται η παραγωγή ως υφίσταται το γεγονός ότι σαπίζουν τα πορτοκάλια ή τα λεμόνια πέφτοντας από τα δέντρα, γιατί εισάγουμε πολύ περισσότερα από το έλλειμμα, από το πραγματικό έλλειμμα που υπάρχουν, έχει να κάνει με την πολιτική ανοιχτών θυρών και τα χαμηλά και τις χαμηλές τιμές. Το γεγονός ότι περίπου από τα 20 δισεκατομμύρια που αυτή τη στιγμή το περίπου το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, περίπου 6 με 8 δισεκατομμύρια είναι το γεωργικό έλλειμμα, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν τα παράγουμε εμείς αυτά. Ακόμη και με την υπάρχουσα υποβαθμισμένη αγροτική παραγωγή. Οφείλεται στο γεγονός ότι τα καρτέλ μεσαζόντων και πολυεθνικών προτιμούν να εισάγουν απ' έξω και να αφήνουν τα αγροτικά προϊόντα και τα ζωικά φυτικές και ζωικής παραγωγής να σαπίζουν ή να είναι αδιάθετα. Άρα κάνουμε πολλές εισαγωγές, αλλά θα μπορούσαμε και να μην τις κάνουμε. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε κάλλιστα την επόμενη μέρα το πρωί να πούμε ότι εκεί που υπάρχει υπερεπάρκεια τελειώνει η ιστορία της εισαγωγής, δεν εισάγεται δράμι οτιδήποτε. Ταυτόχρονα σπάμε το μεσάζοντα και τα κυκλώματα των μεσαζόντων που νέμονται την αγροτική παραγωγή και έτσι αυξάνουν υπερβολικά και με μονοπωλιακούς όρους τις τιμές, και αυτό είναι εξαιρετικά απλό να γίνει. Λοιπόν, αρκεί να υπάρχει βεβαίως πολιτική βούληση, και ταυτόχρονα εκεί που παρουσιάζεται προσωρινό έλλειμμα, και λέω με προσωρινό γιατί η διαδικασία ανάπτυξης αγροτικής οικονομίας που θα πρέπει να είναι άμεσης προτεραιότητας σε μια άλλη πορεία, μπορεί να αποκαταστήσει αυτό το έλλειμμα ή τα ελλείμματα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα χρόνο μπορούμε να έχουμε υπερκαλύψει τα ελλείμματα αυτά. Με την κατάλληλη αγροτική πολιτική φυσικά. Που να δίνει μέλλον και προοπτική στον αγρότη. Αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε να τα καλύψουμε. Για παράδειγμα, έχουμε
Έλλειμμα στο κρέας. Γιατί στο δεν κάνουμε ας πούμε, μια διαδικαστική συμφωνία με την διπλανή Βουλγαρία για το συγκεκριμένο έλλειμμα και το αφήνουμε ας πούμε, στον κάθε κερδοσκόπο να ελληνοποιεί αμνοερήφια ή οτιδήποτε άλλο από ότι φέρνοντας τα παράνομα από τη Βουλγαρία. Ή από οπουδήποτε. Διαδικαστική συμφωνία, αυτό μου λείπει, φέρτο μου. Και μάλιστα στην ποιότητα που θέλω. Και ο άνθρωπος, γιατί έχω διαβάσει και εγώ την αντίστοιχη έρευνα, έχει και άλλη πρόταση. Το πολύ λέει να αντικαταστήσουμε το ένα κρέας με το άλλο που έχουμε. Άπρα. Με το πρόβιο. Βεβαίως, υπάρχει υποκατάσταση. Σαφέστατα. Αυτό στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Εδώ οι φτωχές οικογένειες. Οικογένειες δηλαδή κατά μέσο όρο και δική μου. Σε μεγάλο βαθμό υπήρχε μια πολύ μεγάλη περίοδος λόγω ακριβώς του μεγάλου προβλήματος της εισοδηματικής αγοραστικής δύναμης τρεφόντουσαν με κατεψυγμένο. Αυτό είναι παραλογισμός για μια οικονομία, αγροτική οικονομία όπως είναι η ελληνική. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και αυτά τα δεδομένα. Ποιος θα πεινάσει. Γι' αυτό και νομίζω πολύ σωστά ο κ. Τζανέτος, ο πρόεδρος της Πασεγιές, είπε ότι ακόμα και αν πάμε στη δραχμή, οι Έλληνες δεν θα πεινάσουμε. Αυτό όμως που δεν λέει, και κακώς δεν το λέει, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να μην πεινάσουμε είναι να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Δεν είναι αυτό, δεν βγήκε ως οικονομολόγος, βγήκε να παρουσιάσει τη μελέτη του. Δεν το λέω, δεν το κάνω κριτική εγώ. Εγώ απλά σου λέω ότι ο μόνος τρόπος για να μην πεινάσουμε είναι να πάμε σε εθνικό νόμισμα, να κηρύξουμε αθέτηση πληρωμών, δηλαδή για να μην αναγνωρίσουμε το χρέος και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πει και να αλλάξει πορεία το καράβι. Διαφορετικά, την έχουμε καθίσει στη βάρκα, όχι την έχουμε σαν μουδέρα, σε βάλτο και θα την καταπιεί αφτάνδρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν. Μην τρελαινόμαστε δηλαδή ότι δεν θα πεινάσει. Ποιος θα πεινάσει ο Έλληνας, θα πεινάσει. Από πού και ως πού, ρε παιδιά. Με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, με τη δυνατότητα που μπορεί να έχει η αγροτική του παραγωγή, ότι δεν εισάγουμε τίποτα. Έχουμε μετατρέψει τα 3/4 του απασχολούμενου, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, σε αργόσκολους επιμισθώσει. Δεν φταίνε οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι, με καταλαβαίνεις, δεν φταίει. Φταίει το παραγωγικό κύκλωμα, ο τρόπος που έχει οικοδομηθεί η οικονομία. Το ότι είμαστε άκρως παρασιτική οικονομία. Αυτό το πράγμα. Τους έχουμε κάνει όλους, οι πολίτες ή οι υπαλλήλους. Τα 3/4 του οικονομικά ενεργού. Και είναι λογικό, αποσπασμένοι από την παραγωγή, να σου λέει, α, θα πεινάσουμε. Όχι, δεν θα πεινάσεις, ρε φίλε. Ακόμη και με αυτή την άθλια συμβολή στο ΑΕΠ που έχει αγροτική οικονομία, έχει τη δυναμική για να μπορέσει να σε καλύψει από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Πόσο μάλλον, εάν πραγματικά γίνει σοβαρός σχεδιασμός και ανάπτυξη, τόσο προοπτική δηλαδή στον αγρότη, πραγματική προοπτική στον αγρότη, λοιπόν, μέσα σε 1 με 2 χρόνια η αγροτική σου παραγωγή μπορεί να κατακλείσει ολόκληρη την Ευρώπη. Τότε θα την κατακλείσει την Ευρώπη. Τη μεγάλη αγορά των 300 τόσων εκατομμυρίων που μας παραμυθιάζαν την εποχή της ΕΟΚ. Όταν πάνε τα αγροτικά μας προϊόντα και θα την κατακτήσουν. Και όχι, φτάσαμε στο σημείο να εισάγουμε λάδι τη Γερμανία. Και λεμόνια από την Αργεντινή. Α, μην τρελαθούμε δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχουμε να φοβηθούμε λοιπόν. Και γάλα. Γάλα από το Βέλγιο. Το μόνο που έχουμε να φοβηθούμε είναι τους κυβερνήτες μας. Πρέπει να μάθεις να λες κανένα όχι πολύ ωραίο. Αυτό θα παίζουμε. Ωραία, βάλτε το να παίζουμε. Το ξαναβάλουμε τώρα στα καπάκια. Πρέπει να μάθεις να λες και κανένα όχι. Κοίταξε την εκπομπή μας τώρα, επειδή ξέρεις, την ακούνε και βουλευτές, παρότι δεν παίρνουν ή λέμε πολλές φορές πράγματα για αυτούς. Την ακούνε. Είναι ένα μήνυμα που να τους το στείλουμε, να τους το αφιερώνουμε δηλαδή. Πρέπει να μάθεις να λες και κανένα όχι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μάθεις. Γι' αυτό σε ψηφίσαμε. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να απευθύνεται κυρίως στον κόσμο. Όχι στους βουλευτές μας. Ποιος τους χαιρετάει τους βουλευτές. Ο κόσμος έχει μάθει να το λέει το όχι. Αρχίζει και το βροντοφωνάζει. Λοιπόν, λίγο πιο ενεργητικά θα έλεγα. Λοιπόν, πρέπει να σου γιατί πω. Γιατί βιάζει η ιστορία. Από τα μηνύματα που έχουν έρθει. Καταρχάς, να πούμε για μια τελευταία φορά ότι για να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγα λεπτά για 3 αντίτυπα του βιβλίου του Δημήτρη Καζάκη, Ελληνική Πομπία, το χρονικό μιας προαναγγελθήσας χρεοκοπίας, θα από τις εκδόσεις το Ποντίκι, πρέπει να πάρετε το κινητό και να γράψετε 989, να αφήσετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 19400. Από τα μηνύματα που έχουν έρθει εκτός από αυτά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Δημήτρη Καζάκη, πρέπει να σου πω ότι αυτά που λες ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες και να μην κατεβούμε και στις εκλογές, ελάτε να κάνουμε το κοινό μέτωπο και εμείς μένουμε εκτός από όλα τα υπόλοιπα, δημιουργούν μάλλον λαθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο, οι οποίοι αρχίζουν και φωνάζουν τι σημαίνει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν θα κατέβει, εμείς σε θέλουμε στο κοινοβούλιο. Διαβάζω έτσι αποσπασματικά κάποια από τα μηνύματα που ήρθανε. Τι εννοεί ο Καζάκης,
Όχι, Καζάκη, μην τα παρατάς, κατέβα στις εκλογές. Αν δεν κατέβεις εκλογές, πες μας ποιο κόμμα προτείνεις. Γενικότερα, λοιπόν, κοίταξε, εγώ έχω καταλάβει, αν δεν έχεις διαβάσει το άρωμα, το τέλος του πρωταγωνιστή σου ετοιμάζουν οι επαμήτες. Κάνω, αν είσαι μάγκας, μην κατέβεις. Το ζήτημα δεν είναι το αν θα κατέβουμε εμείς ή όχι. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει μια κίνηση έτσι ώστε να φρενάρουμε. Εδώ πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας. Αλλάζει κουβέντα. Άλλο αυτό. Έτσι, τώρα λέμε για το σήμερα. Λοιπόν, εάν χρειαστεί να θυσιάσουμε τη δυνατότητά μας να εκφράσουμε πολιτικά τον κόσμο, εάν μόνο και μόνο για να φράξουμε αυτή την ιστορία, ναι, το θυσιάζουμε. Να το πούμε έτσι. Εάν το μεγάλο τους πρόβλημα σε όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι ότι το ΕΠΑΜ να αναπτύσσεται και έχει δυνατότητα να εκφράσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή του κόσμου, δεν ξέρω πόσο, αυτό εξαρτάται από τον καθένα μας ξεχωριστά. Λοιπόν, το πόσο συμβάλλουμε σε αυτήν την ιστορία. Αν το πρόβλημά τους είναι αυτό, λέω, προκειμένου να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα, τον Αρμαγεδόνα, ναι, μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Στον Καζαφής ποτέ μας δεν δοκιμάσαμε ρούχα και γραβάτες για τη Βουλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμαστε από τον πολιτικό αγώνα. Δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Λέμε ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι ακόμη και εκεί. Και σε αυτό το σημείο να φτάσουμε. Δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις σου. Κανόνισε, άμα είσαι μάγκας, να μην κατέβεις. Να δεις τι θα γίνει. Κάτσε να φτιάξουμε κάτι. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ότι εδώ πάμε για βία και νοθεία, για χοντρό μεταμοντέρνο πρασινό. Αυτό το λες πάρα πολλές φορές. Γιατί είναι αίσθησή σου ή πληροφόρηση που έχεις? Και τα δύο. Και τα δύο. Θα έχεις Παπαδήμιο με όλο αυτό το σκυλολόι των πολιτικών κομμάτων που μαζεύονται εκεί μέσα, που θα είναι μέσα εκεί, μαζί με την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει το μαγείρεμα των στοιχείων. Που έχει δείξει δείγματα γραφής. Καλά που μου είπες. Παλιότερα, με τις εκλογές που έβγαινε η Νέα Δημοκρατία μπροστά και ξαφνικά βγήκε ο Σιμίτης. Ναι. Έτσι. Και με άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Και δεν θα έχουμε τώρα βγει και νοθεία. Θα γίνει το αλυσβερίσι της αρκούδας. Έχεις ακούσει κανέναν εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή ή υπουργό που βγαίνει το τελευταίο διάστημα να έχει πει για το θέμα, όταν ρωτήθηκε για το θέμα της Ελστάτ, να περιμένουμε να δούμε τι θα αποδείξει η έρευνα? Δεν το έχει πει κανένας. Όλοι βγαίνουν και λένε. Μου κάνει δηλαδή τρομερή εντύπωση το πόσο ξεκάθαρα πλέον παίζεται το παραμύθι μπροστά μας. Όλοι βγαίνουν και υποστηρίζουν φανατικά το Γεωργίου. Ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή ένας δεν είπε ας περιμένουμε να δούμε. Γιατί κανένας φυσικά και δεν το ψάξε. Δεν αποδεικνύεται περίτρανα ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να καθαρίσουν το δικό τους άνθρωπο, ρε παιδί μου, και όχι η αλήθεια. Ποτέ δεν τους ένιαξε η αλήθεια. Τώρα δε, του είναι τόσο κραυγαλαίο αυτό που ζούμε. Ένας δεν είπε, έφτασε δικογραφία για τον Γεωργίου στη Βουλή, και παρασύρει μαζί και Παπακοσταντίνου και Παπαδρέου. Για να δούμε, ρε παιδιά, ποια είναι η αλήθεια. Λέτε να έγινε παγαποντιά. Ένας δεν το είπε. Αυτοί που ενδιαφέρονται ντεμέκ για την αλήθεια δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Μόνο για να σώσουν τους δικούς τους. Είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο. Πάλι φιλοξενήσαμε και σήμερα εκπροσώπους, πρώην υπουργούς και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο παραμύθι. Από αυτούς περιμένουμε να πατάξουν την ατιμωρησία. Μόνο όταν δεν θα είναι ΠΑΣΟΚΟΣ θα την πατάσουν την ατιμωρησία οι ΠΑΣΟΚΙ. Όχι, τότε και τότε έχει να κάνει με το τι εντολές παίρνουν απ' έξω. Και αλυσβερίσει μεταξύ τους. Εγώ δεν θα βάλω το δικό σου σε αυτή την εξεταστική. Αν κάνουμε παράλληλα και γυμνά, μην βάλεις εσύ το δικό μου. Λοιπόν, πριν από καμιά ώρα και προσπάθησα να ξεκινήσω κάτι, αλλά από τότε άνοιξε μια παρένθεση. Τώρα που έκλεισε, θέλω να το πω. Βγήκε ο κύριος Βενιζέλος πριν από λίγες μέρες και μας είπε τώρα για το Βρετανικό δίκαιο, απαντώντας σε ερώτηση του Λαφαζάνη στη Βουλή, ότι αυτά που λέτε τώρα είναι κινδυνολογίες χωρίς νόημα, είναι συνήθις πρακτική αυτή να μπαίνει το Βρετανικό δίκαιο και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το δίκαιο ξέρουν οι δανειστές, γι' αυτό μας το ζήτησαν. Δεν έχει καμία σημασία. Και, εν πάση περιπτώσει, αν έρθουν να κάνουν αναγκαστική εκτέλεση εδώ ή το ελληνικό δίκαιο θα εφαρμοστεί. Τότε, πώς εξηγούμε τη δήλωση Άγερμαν? Δεν είναι αυτή η απάντηση. Η απάντηση θα έρθει επιστημονικά τεκμηριωμένη σε λίγες μέρες από ειδικούς. Σας ετοιμάζουμε μια πολύ ολοκληρωμένη απάντηση για να καταλάβετε αυτά τα νομικά ζητήματα. Αλλά έτσι να μια πρόχειρη. Τότε, κύριε Βενιζέλη, γιατί ο κύριος Άγερμαν, Deutsche Bank, you know, πριν από λίγες μέρες είπε. Και όχι μόνο. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι μόνο. Τι άλλο? Όχι, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Α, τι είναι?
είναι αντιπρόεδρος του IIF, του κύριου Νταλάρα. Α, αντιπρόεδρος του IIF. Κολυτάρα, ναι. Κολυτάρια. Και, συγγνώμη, ο Νταλάρα είναι και αυτός σε τράπεζα. Αυτός είναι της Deutsche Bank, ο Άγγερ. Ναι, είναι σε καμιά μεγάλη από αυτές που ξέρουμε. Έχει περάσει από διάφορες μεγάλες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Goldman Sachs, τελείως τυχαία. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ο Τσάρλς Νταλάρα ήταν πρώην της Goldman Sachs. Βέβαια, πέρασε και από εκεί. Άρα τώρα εμείς κάνουμε διαπραγμάτευση με την Goldman Sachs, με έναν από τους φίλους της Goldman Sachs και με την Deutsche Bank. Ναι, και έχουμε βάλει έναν από τους συμβούλους, οι οποίοι συνεργάζεται, που είναι κολλητάρι της Goldman Sachs, τη Λαζάρ, να παίζει με την Goldman Sachs. Δηλαδή, μιλάμε για παιχνίδι μεταξύ μας. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Άγκερμαν είχε πει πριν από λίγες μέρες, οι τράπεζες συμφώνησαν να διαγράψουν το 50% της αξίας των ελληνικών ομολόγων, αλλά αν προχωρήσει το ζήτημα περαιτέρω και η συμφωνία εφαρμοστεί βάσει του ελληνικού νόμου, όπως ζητούν κάποιοι παράγοντες, τότε δεν υπάρχει πλέον καμία ασφάλεια για τους δανειστές. Βγάζω εγώ τώρα το συμπέρασμα ότι. Και λέει, εξαιτίας του αιτήματος αυτού οι διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει. Σημείο δηλαδή κόκκινη γραμμή για τους δανειστές στο Βρετανικό δίκαιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον ο κύριος Βενιζέλος μας λέει ότι είναι μια τυπική λεπτομέρεια που αυτό ζητούν, αυτό ξέρουν. Σου είπα έτσι αλλιώς, στα ζητήματα χρέους πάντα από το 19ο αιώνα υπήρχαν τρία ζητήματα. Πρώτον, το δίκαιο πάνω στο οποίο έχει εκδοθεί το ομόλογο. Το δεύτερο είναι στο νόμισμα πάνω, στο οποίο εκδίδεται ένα ομόλογο και θα πρέπει να πληρωθεί το ομόλογο. Και τρίτο, στο ζήτημα της πτώχευσης. Το αν έχει δυνατότητα θέτηση πληρωμών οφειλέτης ή όχι. Τα τρία μεγάλα αγκάθια που πάντα επικέντρωναν την προσοχή τους. Ωραία, τώρα χάσαμε και στα τρία. Τα έχουμε παραδώσει πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχω να σου πω. Απλά να ξέρουμε το εξής, ότι την εποχή που υπογράφτηκε η Δανειακή Σύμβαση πρώτη, ή μάλλον Σύμβαση Δανειακής Ευκόλυνσης, παραχωρήσαμε όχι την εθνική κυριαρχία, την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Ναι. Τώρα παραδίδουμε την εθνική κυριαρχία. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Άλλη παραμύθι εκείνο, άλλο παραμύθι που μας έλεγαν ότι αυτή η διατύπωση ότι η χώρα παραιτείται από κάθε ασυλία δεν περιλαμβάνει φίσκους. Και την εθνική κυριαρχία, λέει. Φίσκους. Ενώ στο παράρτημα της σύμβασης το ορίζεται ξεκάθαρο ότι περιλαμβάνει και την ασυλία της εθνικής κυριαρχίας. Τι ψέμα άλλο θα πούν, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλύτερα, για να μην διαρκέσει και η δίκη πολύ. Ναι, μόνο, είναι πολύ γρήγορα. Πολύ πιο σύντομη θα είναι και από τη δίκη των συλλόγων του 45. Τότε κράτησε ένα, αν θυμάμαι καλά, 4-5 μήνες. Τώρα θα ξεπερδέψουν πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, το μισθολογικό κόστος, λέει ο κύριος Κουτρουμάνης, νεότερα στοιχεία χθες, από 36 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2009, το μισθολογικό κόστος, εννοεί και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ναι, το ναι, κομπλέ. Και δημόσιο και ιδιωτικό. Ναι, 36 δισεκατομμύρια. Ναι. Έχει συρρυκνωθεί στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012. Δηλαδή, έχει υπάρξει μια απώλεια 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μισθούς. Ναι. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία τώρα. Φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 7,6%. Άλλο ένα μηνιάτικο θα χάσουν οι μισθωτοί. Σε μισθούς και αποδοχές ανά άτομο σε σχέση με αυτό που ελάμβανε το 2011. Ποσοστό που θα εκτιναχθεί στα ύψη σε περίπτωση που περικοπεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Είναι εκτός. Ακριβώς. Έτσι. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, να τα καταλάβουμε. Και η σπραξιμότητα των ταμείων, γιατί θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε και για τα ταμεία, ναι, σε αυτό το φαύλο κύκλο. Κόβουν από το ένα και περιμένουν να μην κοπεί από τα ταμεία. Πώς είναι δυνατόν? Η σπραξιμότητα των ταμείων τα τελευταία τρία χρόνια τρέχει με ρυθμούς μείον 8%. Οι δείχτες δεν φωνάζουν καμπανάκι. Και βγαίνει ο κύριος Παπαδήμος και πηγαίνει στην Ευρώπη και λέει: παιδιά, έχουμε αύξηση των εξαγών. Πάμε καλά. Έχει πιάσει συνταγή. Αποκαταστήσαμε την ανταγωνιστικότητα κατά το 1/3. Α, ναι. Αποκαταστήσαμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, εμέσως ομολογεί ότι είχαμε τη χειρότερη πτώση ανταγωνιστικότητας που είχαμε στο ευρώ. Ναι, το ευρώ για όποιον ξέρει να το διαβάσει έτσι. Έτσι. Αυτός όμως αυτή τη δήλωση δεν την έκανε για τους ειδικούς, την έκανε για τον κόσμο, να πανηγυρίζει ο κόσμος. Ακούστε, ότι αποκατέστησε ναι, το 1/3 της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, είπε ο πρωθυπουργός μας. Εδώ έχει ενδιαφέρον και στη μελέτη που λέγαμε προηγούμενα για για τα αγροτικά προϊόντα, να σημειώσουμε ότι η πτώση αξίας φυτικής παραγωγής στο διάστημα 2005-2011
ήταν ιδιαίτερα έντονη. Έτσι, που έφτασε μέχρι και 16%. Συγγνώμη, αυτά τα στοιχεία τα αντίστοιχα το 2000, το 2000 ή το 1999 θα είχαμε ακόμα καλύτερη εικόνα. Πολύ καλύτερη. Σε υπερεπάρκεια. Ναι. Σαφώς. Φυτικής και ζωικής παραγωγής. Μιλάμε για το 10. Το 10. Για το 10. Ναι. Μετά τη δεκαετία αυτή. Ναι. Ακόμα λοιπόν, και έτσι τώρα, μετά από μια δεκαετία τέτοιας πολιτικής, αντέχει η Ελλάδα λοιπόν να θρέψει τα παιδιά της. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διατροφικό, ακόμη και τη δυνατότητα. Και μην λέμε τώρα δεν έχουμε σιτάρι, τώρα ακούμε κάτι ανοησίες. Το μαλακό σιτάρι είναι σε αυτή την. Το ποσοστό του τουλάχιστον έχει κατέβει στο 32%. Εντάξει, δεν μιλάμε για το σκληρό σιτάρι αφενός και αφετέρου που είναι πολύ ψηλότερο. Δεύτερον, τώρα μην σοβαρευτούμε, μόνο τις γειτονικές χώρες μπορούμε να πάρουμε το υπόλοιπο. Και μάζα με διακρατική συμφωνία συγκεκριμένη. Χώρια τη δυνατότητα να ξανασπείρουμε πραγματικά σιτάρι. Αυτή είναι η λύση. Τι μας λες από τη σιτάρι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω το μεσοδιάστημα. Το μεσοδιάστημα δηλαδή, μέχρι ψωμί δεν θα έχουμε. Μέχρι, ποιος, μην λέμε κουταμάρες, δεν θα έχουμε ψωμί. Αυτό λέω. Έτσι. Αυτό δεν ήταν. Ανοησίες. Εντάξει, ανοησίες τώρα. Εντάξει, ο καθένας του έρχεται στην κεφάλαια και λέει διάφορα. Και να πω για κάτι άλλο. Και τα καύσιμα που λέμε για τα καύσιμα. Για το πετρέλαιο. Ναι, ωραία. Το Ιράν ήρθε εδώ πέρα και έφτιαξε ένα λογαριασμό το οποίο δεν χρησιμοποιούσε το συναλλαγμα. Αγοράζαμε πετρέλαιο, πολύ μικρό ποσοστό βεβαίως. Έτσι. Και δεν πληρώναμε σε συναλλάγμα. Ένα αλληλόχρονο λογαριασμό. Σαν για αυτό που έλεγα ότι μπορούσαμε να κάνουμε τη Ρωσία και όλα αυτά τα πράγματα. Το κάνουμε. Και λόγω τώρα του εμπάρκο, αυτό καταργείται. Ναι. Επειδή οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να βουτήξουν να βουτήξουν το Ιράν από το λαιμό και να κάνουν στρατιωτική εισβολή. Λοιπόν, γιατί εμείς δεν πάμε να κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους και να λέμε εντάξει ρε παιδιά, να διευρύνουμε τον όγκο του πετρελαιού που δεχόμαστε, ας πούμε, στη βάση αλληλόχρονου λογαριασμού. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δεν το κάνουμε. Εμείς είμαστε υπόδουλοι. Δεν το κάνουμε. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Από τη στιγμή που σπάσουμε τα δεσμά, οι δυνατότητες, άρα και οι ευκαιρίες, πολλαπλασιάζονται στην ιωστή. Κυριολεκτικά στην ιωστή. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, Μαρία Καφετζή, θα μας βοηθήσεις μέχρι να κάνουμε και την αρκεί κλήρωση. Βέβαια αρκεί βέβαια να μην έχουμε Παπαδήμους, Παπανδρέου, Σαμαράδες και λοιπούς. Γιατί αν τους έχουμε αυτούς, καλύτερα να πάμε να πνιγούμε από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας πνίξουν αυτοί. Γιατί είσαι σκεπτικός σήμερα? Όχι, διαβάζω τίποτα διαφορετικό. Διαβάζω για τον γερμανικό τύπο. Ναι. Όπου βεβαίως, κοίταξε να δεις. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο Γιωργάκης μπροστά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πράγμα, είναι ανέκδοτο. Εντάξει. Δηλαδή, αν τον άκουγε κανείς, νομίζω ότι μιλάει στην Κωνσταρίκα. Ο άνθρωπος δεν είναι. Πάσχει από jet lag μόνιμο. Δεν έχει καταλάβει ότι γύρισε ακόμα στην Ελλάδα. Όχι, και δεν πρόκειται να το καταλάβει. Αυτός μιλάει σε Εσκιμώους. Είναι πολύ στην Κωνσταρίκα. Στην Κωνσταρίκα είναι πολύ. Δεύτερο, δεν μπορώ να καταλάβω. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Αφιερώθηκε τόσο τηλεοπτικός χρόνος για ένα κόμμα το οποίο είναι ανύπαρκτο σήμερα. Ζει μόνο από την κρατική επιδότηση των βουλευτών του. Ναι. Δεν έχει καμία κομματική βάση. Δεν έχει καμία επιρροή στον κόσμο. Δεν έχει να πληρώσει τους υπαλλήλους του. Ναι. Και όμως αυτό το πράγμα κυβερνάει ως πλειοψηφία στην κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή. Δεν ξέρω, προσπαθώ να σκεφτώ ανάλογες περιπτώσεις ιστορικές και νορτική ιστορία της χώρας, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε η δεδηλωμένη πλέον. Καλά, δεν υπάρχει. Με βάση τη λαϊκή, έτσι, λαϊκή εντολή. Επιπλέον. Είδες ότι πανηγύριζε, ρε Δημήτρη. Πανηγύριζε, δηλαδή ναι. Τα ίδια και τα ίδια. Μου επιτρέπεις λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ δεν το χρεώνω στον Γιώργο. Προφανώς υπάρχει ένας κειμενογράφος που του γράφει αυτά τα κείμενα, προφανέστατα. Ο κειμενογράφος όμως, αυτό που με τσατίζει, ακούγοντας τον Παπανδρέου χθες πάλι να μιλάει, είναι ότι οι κειμενογράφοι του, και όχι ο ίδιος δεν γράφει τους λόγους του, κάποιος άλλος επαγγελματίας το κάνει, έχουν την ίδια νοοτροπία που είχαν τόσες δεκαετίες. Βόδι είναι ο λαός και θα ξεχάσει. Εμείς θα το πούμε και σήμερα. Που σώσαμε τη χώρα. Ναι, βέβαια, αυτό ήταν το μήνυμά του. Βενιζέλος, με κοινές μετοχές για να κεφαλοποιήσει τον τραπεζό. Ναι. Συγγνώμη. Άρα, επειδή το είπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου, δεν έχει και γίνει λάθος που μου έλεγες λάθος. Μην κατάλαβες τι λέω. Θα στα πούνε και οι νομικοί όταν θα έρθουν την Τρίτη. Έλα να πούμε για τις μετοχές των τραπεζών. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι ο Παπανδρέου χθες άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε. Μα το είπε και ο Βενιζέλος. Κι αυτός. Δηλαδή είναι. Πώς θα πω. Δηλαδή είναι. Όταν διεκδικείς ή είσαι πρόεδρος του Πασόκ, παθαίνεις ένα είδος ίωσης. Μπράβο, κόλλησε. Ίδιες ανοησίες. Κόλλησε.
Ναι. Δεν ξέρω. Πήρανε κόπη πέσει προηγούμενου λόγου. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε την ίδια νοοτροπία, ε. Την ίδια νοοτροπία ότι ακούγαμε τόσες δεκαετίες. Επαραλάβαμε καμένη γη, κάναμε πολλά. Επειδή κάναμε πολλά, κάναμε και κάποια λάθη. Αλλά ξαναψηφίστε μας για να τα κάνουμε καλύτερα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Βόδι Έλληνα, ξαναψήφισέ μας. Δεν ακούσαμε τίποτα. Όχι συγγνώμη. Όχι συγγνώμη. Ακούσαμε κλασικό λογίδριο της δεκαετίας του 90 χθες. Πάλι. Τα κάναμε όλα. Ποιοι τα έκαναν? Εμείς. Ποιος έκανε? Τι μας έλεγε για τα ΚΕΠ? Τι έλεγε? Τι βρήκε να λέει? Και αυτή η μανία τους να λένε ότι τα έχουν βάλει με το λαθρεμπόριο καυσίμων. Έχεις δει εσύ κανένα μεγάλο πετρελαιά στη φυλακή? Ούτε το έχουν κάνει σούπερ μότο επειδή έβαλαν δυο βενζινοπόλες στη φυλακή. Δυο βενζινοπόλες, ότι πάταξαν το λαθρεμπόριο πετρελαίου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ομιλία του Παπανδρέου που να μην μας λέει αυτή τη φούσκα. Ποιους εννοεί? Ποιον έχει βάλει πετρελαιά στη φυλακή να μας πει έναν? Κάναν βενζινοπόλη μάλλον. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, λες και παραλάβαμε καμένη γη, κάναμε πολλά. Βόδι Έλληνα, ξαναψήφισέ μας. Αυτό είναι που σε τσατίζει περισσότερο. Το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ έχω τις 28 του πρώτου, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Μπεγλίτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Αυτός ο κύριος. Αυτός έχει 2-2 μέχρι στιγμής. Τη μία ομολόγησε διαπλοκή με τις τράπεζες. Άκου, ναι, λέει ο άνθρωπος. Τι είπε τώρα? Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη. Πρώτο, αφού πάτε ρε. Αφού ρε. Να μην το πω. Να μην το πεις. Πάνε για να υπογράψουν νέα συνθήκη. Δεν και την οποία δεν κάνει κουβέντα. Κανένας. Κουβέντα. Και κανένας, και κανένα λοιπόν, μίντια. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, αποτελεί εθνική ευθύνη η συμβολή όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στην υπέρβαση κρίσης. Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια, θα υπερισπιστούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την εθνική κυριαρχία, την υπερηφάνεια για την αξιοπρέπεια της χώρας και του λαού μας. Λέει έτσι, θα υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία. Ναι, ναι, ναι. Με τα στήθια τους. Η συνεργασία με τους κοινοτικούς μας εταίρους βασίζεται σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26-27 Οκτωβρίου και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας. Μετά τη σαφή απόρριψη των προσπαθειών εταίρων για επιτρόπους και κυδαιμονία, στις οποίες είχαν τότε αντιταχθεί ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου και η κυβέρνηση Πασόκ. Πώς ακριβώς, ρε παιδιά, για θυμίστε μου λιγάκι, ο Ράκενμπαχ δεν είναι εδώ? Όχι. Με την Task Force. Ή είναι φάντασμα αυτό? Πες μου πού το διάβασε τελευταία φορά, Ράχενμπαχ ή Task Force. Εάν τα δημοσιεύματα ισχύουν, θα πρέπει και πάλι να αποκρουστεί οποιαδήποτε ιδέα και πρόταση περί επιτρόπων στην Ελλάδα. Πρόσεξε. Εάν τα δημοσιεύματα ισχύουν. Ναι. Πρώτον, δεν είναι δημοσίευμα, είναι non-paper το οποίο συζητήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στη Eurogroup. Και το βουλώσαν άπαντες. Άπαντες. Το ενδιαφέρον είναι ότι την 1η και 2η και 1 και 2 και 3 Φεβρουαρίου ο γερμανικός τύπος είναι πλημμυρισμένος από δηλώσεις αξιωματούχων και των κυβερνήσεων και των πολιτικών κομμάτων της Γερμανίας, συν πώς το λένε, γκάλοπ της γερμανικής κοινής γνώμης, όπου επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να πάρθουν αυστηρά μέτρα για τη συμμόρφωση των Ελλήνων. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Και συνεχίζει. Η υποχρέωση της υλοποίησης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα δεν αναιρεί την ανάγκη σεβασμού από τους εταίρους μας των θεμελιαγών αρχών στις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδομηθεί στην ανέρεση εθνικής κυριαρχίας, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και ειδική μνεία στο Σύνταγμα της χώρας. Ένα. Δεύτερον, πέρα από ότι πάνε σε καινούργιες συνθήκες, δεν μας λένε κουβέντα ούτε για τη συνθήκη την καινούργια που θα υπογράψουν. Το Μάρτιο. Ναι, 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 το Μάρτιο θα υπογράφουν. Ούτε αυτοί που υπογράφουν τώρα, τη Δευτέρα την υπογράφουν. Τίποτα, τη Δευτέρα κουβέντα, την υπογράφουν. Κουβέντα δεν λένε. Για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Από ποιον πήραν εξουσιοδότηση? Μεταξύ και δεν μας λένε πια τι λέει αυτή η συνθήκη. Ναι. Θα μας τη φέρουν στο κοινοβούλιο πάλι, με το κατεπήγον. Πάλι. Θα μας πούνε αφού το υπογράψαμε τώρα. Τι να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω? Τα κεκτημένα μας. Θα βάλουμε τα βόδια. Ναι. Ή πως τους είχε πει ο συγκυβερνήτης τους. Γομάρια τους είχε πει. Γομάρια. Μπράβο. Λοιπόν, να υπογράψουν για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, και θα μας βάλουν υποαίρεση το αυθύπακτο της ελληνικής πολιτείας. Αυτό είναι Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Καταργείται η ίδια η έννοια της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Εντάξει, λοιπόν, και αυτός ο κύριος, ο απίθανος τύπος, ας πούμε, ο κύριος Μπεγλίτης, μας λέει δημοσιεύματα. Δημοσιεύμα το non-paper. Επειδή δημοσιεύτηκε το Βήμα. Επειδή δημοσίευσε το Βήμα, λέει δημοσιεύματα. Δεύτερον, δεν λέει ουσία, αυτά συζητήθηκαν. Δεύτερον, δηλαδή, χωρίς τον επίτροπο, αποδέχεστε το ότι πρέπει να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα η εξυπηρέτηση του χρέους και μετά ό,τι περισσεύει να πάνε σε πρωτογενείς δαπάνες. Να σου πω κάτι.
Επίσης στις εφημερίδες διαβάζω ότι όλα τα λεφτά που θα μας δίνουν θα πηγαίνουν πρώτα για την εξυπηρέτηση του χρέους. Κάνουν αυτή την ερμηνεία που το έχει ψιλοκαταλάβει. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε το από τα πριν. Και, για να δημιουργήσουν την αίσθηση δεν είναι κάτι επιπλέον. Λάθος. Όχι μέχρι λάθος. Τώρα ισχύει αυτό. Ψέμα. Ψέμα. Ψέμα μέχρι από τώρα ισχύει αυτό, κύριε. Τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Τώρα όλα τα έσοδα του κράτους δεσμεύονται πρώτα για να ικανοποιούνται τα τοκοχρεωλήσια. Και επειδή ξέρουν τα λεφτά που θα μας δίνουν δεν θα φτάνουν καν για τα τοκοχρεωλήσια, θα πρέπει κάθε χρόνο να κόβουμε κι άλλα. Με επιπλέον μέτρα, με επιπλέον περικοπές. Αυτό δεν μας λένε πάλι. Πάλι κάνουν λαθασμένη, ψεύτικη ερμηνεία. Ράδιο Νέος 98,9, αυτή είναι η εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Καζάκη, να δώσουμε και 3 αντίτυπα από το βιβλίο σας σήμερα στους ακροατές μας, γιατί ήδη ξεκίνησε ο κόσμος να στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, 989 κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19400. 989 κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19400 για να κερδίσετε 3 αντίτυπα του βιβλίου του Δημήτρη Καζάκη. Η ελληνική πομπία, το χρονικό μιας προαναγγελθής χρεοκοπίας, όλα τα άρθρα του Δημήτρη Καζάκη στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Έχουμε στον Πειραιά, γιατί σου λένε για τον Πειραιά? Αύριο γίνεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στον Πειραιά και να το πούμε έτσι, πικετοφορία, να το πούμε έτσι, με διάφορα happening. Ναι. Είναι μια επίδειξη δύναμης του ίδιου του λαού ότι δεν κοιμόμαστε, ότι δεν είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ. Δεν είμαστε λουφαγμένοι, δεν είμαστε στον καναπέ, είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή έτοιμοι με το όπλο παραπόδα. Ή όπως το είπε ένας συναγωνιστής, με το δάχτυλο σκανδάλι είμαστε. Λοιπόν, έτσι είμαστε. Να πρέπει να το κάνουμε. Και επειδή έχουν γίνει σε πάρα πολλά μέρη της Αθήνας, σας πληροφορώ το ΕΠΑΜ 5 πρωτοβουλία και κάνετε τις κινητοποιήσεις σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Θα το κάνουμε με πανελλαδική εμβέλεια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια τέτοια ιστορία με κεντρική οργάνωση σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση και στα παπαγαλάκια της ότι δεν είμαστε, δεν κοιμόμαστε, ο κόσμος δεν κοιμάται, έχει τεράστια οργή. Συμφωνώ. Και περιμένει να βρει τον τρόπο, τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ακριβώς, να την εκφράσει. Ακριβώς. Εκεί βρισκόμαστε. Πάντως ο κόσμος, η κοινωνία σιγοβράζει, δεν είναι ο κόσμος πλέον καθισμένος στον καναπέ, αντιδρά, οργανώνεται. Μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση αυτής της οργάνωσης της κοινωνίας είναι οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης πολιτών που στείνονται σε όλες τις γειτονιές. Ναι, και συμμετέχει και το ΕΠΑΜ και είναι σε όπου υπάρχει δυνατότητα, συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενισχύει με όλες τις δυνάμεις που έχει. Πέρα όμως από αυτό, να πάτε, εγώ ανεξάρτητα με το ότι δεν θα μπορέσω να είμαι εγώ, πρέπει να ενισχύθουν αυτές τις πρωτοβουλίες και οι πρωτοβουλίες που αφορούν τα χαράτσια, την υποστήριξη αλληλεγγύη και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και αυτού του τύπου τις διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η γειτονιά να ενεργοποιηθεί, να αφυπνιστεί, να μάθει ο κόσμος ότι είμαστε εκεί. Είμαστε στους δρόμους. Και δεν είναι ο καθένας μόνος του. Μόνος του. Να κατέβει κάτω. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όπου έγινε, η εμπειρία ήταν ότι πλαισιώθηκε από πάρα πολύ κόσμο που κατέβηκε, έκλεισε το σπίτι του, έκλεισε την τηλεόραση και κατέβηκε κάτω και περιδιάβηκε τους δρόμους της γειτονιάς ή της περιοχής του για μια συγκεκριμένη ώρα, διαδηλώνοντας ή βγάζοντας από μέσα τους αυτό την οργή που έχει. Όχι για να την καθησυχάσουμε ούτε σαν βαβίδα απασφάλισης. Δείτε το ως βασική εκπαίδευση για τη μάχη που έρχεται και είναι πάρα πολύ κοντά μας αυτή η μάχη. Εγώ θα έλεγα, επειδή υπάρχει και ένα σχόλιο που έχει στείλει κάποιος ακροατής, όταν απελευθερωθούμε τι πρέπει να γίνει με τα ΜΑΤ, θα έλεγα το εξής, ότι ειδικά οι δυνάμεις αποκαταστολής, επειδή πολύ σύντομα, έτσι, πολύ σύντομα θα βρεθούν στην ανάγκη να είτε να συμφιλειωθούν με την κοινωνία, είτε να αντιμετωπίσουν την κοινωνία. Στο σύνολό της όμως. Μα όχι, εγώ είμαι σε όλες. Και όχι όμως αδικό, στις πιο, αν θέλεις, ας πούμε, αναξιοπαθούντες μερίδες της. Που αν θέλεις, ένας άστεγος, ένας άνθρωπος άνεργος, ένας άνθρωπος εξαθλιωμένος και περιθωριοποιημένος, είναι εύκολος αντίπαλος. Το να βρει απέναντί του όμως οργανωμένη την κοινωνία και συγκροτημένη, τότε θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τρίδιπλα. Εγώ γιατί νομίζω ότι πολύ σύντομα οι άνδρες των ΜΑΤ θα γυρίσουν τις ασπίδες και θα προστατεύουν τον κόσμο. Μακάρι. Εγώ θεωρώ ότι αν το κάνουν αυτό το πράγμα θα είναι πράξη εξηλαίωσης απέναντι στους εργοδότες τους. Γιατί οι εργοδότες δεν είναι οι πολιτικάντες που έχουν θρόνια στις κυβερνήσεις. Εργοδότες είναι ο ελληνικός λαός. Και δεν μπορεί να στρέφονται.
για να υπερασπίζουν τη ληστοσημωρία που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τη χώρα. Που τελείως, είναι τελείως παράνομη. Από κάθε άποψη. Και πολύ σύντομα, οποιοδήποτε την υπηρετεί, θα λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα. Θα λογοδοτήσει, να είναι ασίγουρος για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να φροντίσουν στο κάτω γραφής εργαζόμενοι, να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά, εργαζόμενοι των 600 και των 800 ευρώ είναι. Έτσι. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Υπάρχει και μέλλον και νέα παιδιά κιόλας τα περισσότερα. Ναι, γι' αυτό να σκεφτούν. Θα πρέπει να σκεφτούν και το μέλλον τους. Σε αυτή τη χώρα. Και αυτή η χώρα ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί και οι ντόπιοι δοσύλλογοι. Και η Ευρώπη στους λαούς της, Καζάκη, για να σε προβοκάρω. Μπράβο, συμφωνείς. Σωστό. Μέσα σε αυτό. Ναι, σαφώς. Α, τη διάλυση αυτή τη ένωση σε μια άλλη με τους εξεγερμένους λαούς, κάθεσε όχι, να βέβαια, σαφώς. Μα είμαστε οι πρώτοι. Μα αυτή τη στιγμή είμαστε οι μόνοι που έχουμε επαφή με όλα τα κινήματα που βρίσκονται υπό εξέγεση. Οι μόνοι. Επειδή δεν μου κάνεις πάσα να σε ρωτήσω για την Ελλάδα, τι γίνεται, έχεις καμία αντίδραση από την πρωτοβουλία που είπες από αέρος. Η πρωτοβουλία για την κοινή δήλωση, να το πούμε έτσι, ναι. Με αυτή την ιστορία την οποία υποστηρίζουμε και προσπαθούμε να τη φέρουμε σε πέρας, υπάρχουν θετικά μηνύματα από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Από δύο με νοιάζει. Και από τις δύο. Από αυτό. Είναι θετικά τα μηνύματα. Λοιπόν, βεβαίως βρισκόμαστε σε μια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν κοινές αγωνίες τώρα. Ναι, μωρέ, γιατί είναι το θέμα του κόσμου. Ο κόσμος έχει τις αγωνίες του. Και ο κόσμος καθοδηγεί τις εξελίξεις. Και από την άλλη μεριά είναι η πρώτη φορά. Πες μου μια άλλη φορά. Μια άλλη φορά. Όπου πραγματικά οι δυνάμεις που εκφράζανε, να το πούμε έτσι, τη ριζική τους αντίθεση με αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα τη σκοπιά, την προβληματική, στο κάτω αφήσει αυτό λέμε. Ο καθένας διατηρεί την αυτοτέλειά του, την αυτονομία του, τα πολιτικά του προτάγματα και τις πολιτικές του θέσεις. Το διατηρεί απόλυτα αυτό το πράγμα. Αλλά κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι εγώ, ερμηνεύοντας με το δικό μου τρόπο τα ζητήματα και θέτοντας τα δικά μου αιτήματα, δεν μπορώ παρά να δηλώσω. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους, ότι δεν, και μάλιστα απαιτώ και από τους υπόλοιπους που λένε ότι είναι αντίθετοι σε αυτή την πολιτική, να δηλώσουν ότι δεν μπορεί η χώρα να υπογράψει αυτή τη νέα συμφωνία, δεν μπορεί να ξεπουληθεί στο σύνολό της και δεν μπορεί να καταργηθεί το ίδιο το αυθύπαρκτό της, το ίδιο το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, πες το πως θέλεις, υποταγμένη στη νέα συνθήκη της ΟΝΕ και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να αναβιώσει ξανά η απεικιοκρατία στην Ήπειρο όπου ιτήθηκε η απεικιοκρατία. Και μάλιστα στην πιο φοβερή της μορφή, την ναζιστική μορφή. Είμαστε η πρώτη φορά μετά το 44-45 όπου ο ελληνικός λαός είναι σύσσωμος και ενωμένος αυτή την ιστορία. Είδες προηγουμένως τον Γκάλοπ. Ποιος τα χαιρετάει τα Γκάλοπ. Η πράξη είναι που το δείχνει. Λοιπόν, έχουμε ιστορική ευθύνη να το κάνουμε. Ακόμη και η Αρχιεπισκοπή με αυτό που έβγαλε. Την επιστολή. Εξαιρετικό. Εμείς προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στον Αρχιεπίσκοπο. Εφόσον τα λέει αυτά πράγματα και παίρνει διαθέσει, άρα πρέπει να συνυπογράψει την κοινή δήλωση. Μόνο 10 δευτερόλεπτα και συνεχίζεις. Απλά για τον κόσμο που ίσως να μην έχει τύχει να το ακούσει. Στη διαμόρφωση των αποφάσεων, οι φωνές των απελπισμένων, οι φωνές των Ελλήνων αγνοούνται προκλητικά. Δυστυχώς σήμερα οι Έλληνες δεν βρίσκουμε απάντηση ούτε στα όσα έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται, ούτε στα όσα ζητούνται από τους ξένους. Είναι μάλιστα τουλάχιστον ύποπτη η αιμονή τους σε αποτυχημένες συνταγές. Και είναι προκλητικές οι αξιώσεις τους σε βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό. Από την επιστολή. Λοιπόν, αυτό εγώ ξέρω ότι μεγάλο μέρος του κλήρου αυτή τη στιγμή, άλλωστε είχα την ευτυχία και την τιμή. Επιστολή και ο Παπασαράντος. Πώς, δεν τώρα, δηλαδή. Τώρα, την έχω έξω. Ωραία, ναι, θα διαβάσουμε πρώτα. Λοιπόν, έχω την τιμή και την πρώτη ότι με καλέσαν και ήμουνα ανάμεσά τους και συνεργάζομαι σε ακριβώς τον κοινό αγώνα. Με αυτή την έννοια, ξέρω ότι στρατεύω ότι ήρθε η ώρα της μάχης. Κάποιοι λέγανε δώσε το σύνθημα. Το σύνθημα δόθηκε. Κάποιοι τα ακούν, κάποιοι δεν τα ακούν. Αυτή τη στιγμή ή θα τη βγάλουμε καθαρή ή υποθηκεύουμε το σύνολο αυτής της χώρας και των γενιών που έρχονται. Ήρθε η ώρα της μάχης. Και πρέπει πάση θυσία αυτές οι υπογραφές να μην πέσουν. Ή αν πέσουν, να πέσουν με δύο τρόπο ώστε ο ελληνικός λαός να μπορεί να αντισβήσει. Εύκολα και γρήγορα. Αυτό το πράγμα. Τα μηνύματα, εγώ διαβεβαιώνω τους ακροατές, είναι πολύ θετικά. Δεν μιλάω για το λαό. Ο λαός είναι δεδομένο ότι θα πει. Και πώς θα το εκφράσει. Μιλάω για τις ηγεσίες των πολιτικών δυνάμεων και τα κινήματα λοιπά. Είναι πολύ θετικά. Επιπλέον,
για να δείξουμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επειδή ακούω από ορισμένους ότι ήταν δική τους η πρωτοβουλία για την κοινή δήλωση. Ότι αυτοί θέλουν να την κινήσουν και να την σηκώσουν. Κανένα πρόβλημα. Δώστε μου ένα χαρτί να υπογράψω ότι είναι δική σας ήδη η πρωτοβουλία. Ότι εσείς το σκεφτήκατε. Κανένα πρόβλημα. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν απαιτήσεις, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεκτές όλες. Αρκεί να γίνει. Αρκεί να το φέρουμε σε πέρας. Δεκτές όλες. Στοιχείο τώρα. Κάτσε εδώ να κάνεις τις συναντήσεις να οργανωθεί. Γίνονται οι συναντήσεις. Μου πας στοιχείο ρε. Ναι, αλλά πρέπει να οργανωθεί ο λαός. Πρέπει να οργανωθεί ο λαός και στοιχείο. Πέρα από την κίνηση, από την κοινή δήλωση, πέρα από την κοινή δήλωση, έτσι, θα χρειαστεί να την υπερασπιστούμε αυτή την κοινή δήλωση. Και να την υπερασπιστούμε στους δρόμους. Έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατό μέσα στο Μάρτιο να έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ριζικά. Και πρέπει να την υπερασπιστούμε. Δεν είναι υπόθεση απλά να βγούμε, ξέρω εγώ, 50-60 άνθρωποι που τέλος πάντων είναι γνωστό ή που εκφράζουν, ας πούμε, πολιτικές δυνάμεις, κινήματα, πρωτοβουλίες και τα ρέστα και να τελειώσουμε εδώ. Πρέπει να την υπερασπιστούμε. Άκου ανθρωπάκο, όπως έλεγε ο Βίλχεμ Ράιχ, άκου ελληνάκο. Αν δεν σηκωθείς να την υπερασπιστείς τώρα, κλάψε τα παιδιά σου. Από τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Και λέω, και το ξαναλέω, για να είμαστε ξεκάθαροι. Προσωπικά είμαι διατεθειμένος και εκ μέρους του ΕΠΑΜ, γιατί ξέρω, συζητήθηκε ήδη και χθες αναλυτικά σε όλους τους πυρήνες του ΕΠΑΜ, ειδικά τώρα εδώ στην Αττική, αλλά το ξέρω ότι εκφράζω όλα τα μέλη του ΕΠΑΜ, λέγοντας το εξής. Ό,τι ζητηθεί, είμαστε διατεθειμένοι να το δώσουμε. Ορίστε προκειμένου καμία. Λοιπόν, ακούστε, εδώ κρίνεται η τύχη της χώρας και του λαού. Εδώ θα καθίσουμε να συζητάμε αν θα πάρεις μια καρέκλα ή θα μοιραστούμε καρέκλα. Αστειεύουμε με το ποιος κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, ό,τι ζητηθεί το δεχόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα βγούμε μπροστά εμείς ή όχι. Δεν μας νοιάζει. Δεν το βάζουμε στο τραπέζι καν αυτό το θέμα. Αρκεί να γίνει. Αρκεί να συμβεί. Αυτό. Δεν λέμε τίποτα πολλά. Κοινή δήλωση όπου ο καθένας διατυπώνει την αυτό με αυτοτέλεια το δικό του πολιτικό λόγο, αλλά όλοι μαζί δηλώνουμε ότι αυτά που είπατε, πώς λέει το η κοινή ανακοίνωση, πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Λοιπόν, ναι, όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον τα κόμματα που εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ναι, συμφωνούν και σας λένε ας το διάολο από το χάμου. Από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να δεχτούμε τίποτα. Είναι πολύ απλό. Και θα το υπερασπιστούμε αν χρειαστεί στους δρόμους, με όλους τους τρόπους, με όλες τις μορφές, όπως επιτάσσει το ακροτελεύτιο άθρο του συντάγματος. Και ονό νοήτο. Να τη η ανοιχτή επιστολή που στέλνει προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Εστία Πατερικών Μελετών, που υπογράφει ο Αρχιμανδρίτης Σαράντος. Κύριε Καζάκη, σας διαβάσω δύο μικρά αποσπάσματα από την επιστολή. Βεβαίως. Από την ανοιχτή επιστολή που αποστέλει προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, εκ μέρους της Εστίας Πατερικών Μελετών. Διαβάζω αποσπασματικά και θα καταλάβετε το πνεύμα της ανοιχτής επιστολής. Η κυβέρνηση εσπευσμένα κάλεσε και ήδη συνεργάζεται με το ΔΝΤΟΥ και με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδίδοντας τη χώρα σε σκληρούς δανειστές. Εν τυπάσει πλέον γνωστό ότι ενώ μπορούσαμε να δανειστούμε υπό ευνοϊκότερους όρους, η κυβέρνηση παρακάπτοντας την κοινή λογική μας έσυρε σε απάνθρωπους δανειστές. Πρώην ευκατάστατοι πολίτες, το αποτέλεσμα όλων αυτών. Είναι πλέον άστεγοι που πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς αφού η λύα αναγκαστή συμπαιγνία ΔΝΤΟΥ και κυβερνητών μας ετοιμάζει νέες περικοπές και νέους φόρους πάνω στους αβάσταχτους που προηγήθηκαν. Επιτέλους, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει ότι έχει ουρά η φοροκαταιγίδα. Τέτοιες επαχθείς δανειακές συμβάσεις, σαν αυτή που υπεγράφει και σαν αυτή που τίθεται προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών νομικών επιστημόνων, ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν θα μπορούσαν να υπογραφούν. Με ποια λογική υπογράφεται την ολοσχερή διάλυση και καταστροφή της χώρας που ο λαός της με την ψήφο του σας τίμησε και σας εμπιστεύτηκε το μέλλον του, το μέλλον των παιδιών του και των λοιπόν απογόνων του? Μη μας πείτε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε, να διαμαρτυρόμαστε για την απίστευτη πολεμική εναντίον του λαού που ποιμένουμε, ενώ εσείς ανένοχα και ανενόχλητα έχετε το δικαίωμα να γκρεμίζετε τη φύλτατη πατρίδα μας. Η αγωνία του ανθρώπου που λέει εδώ μας καταστρέφουν, τι θα κάνουμε, πρέπει να φωνάξουμε, να αντιδράσουμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ
υπήρξε μια παρέμβαση χθες στο ΡΙΚ, στην τηλεόραση του ΡΙΚ, σε μια εκπομπή τηλεοπτική του ΡΙΚ. Έγινε μια παρέμβαση εκ μέρους μου, με καλέσαν δηλαδή, με πήραν τηλέφωνο και έγινε μια μικρή παρέμβαση από μένα. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω λίγο την εκπομπή, δεν άντεξα περισσότερο, γιατί έπρεπε να διατηρήσω, να προστατεύσω το νευρικό μου σύστημα. Την τηλεόρασή σου έπρεπε, γιατί θα την πετούσες. Και όχι, μόνο, όχι, αφού δεν τους έβλεπες. Από τον υπολογιστή. Από τον υπολογιστή. Πάει το λάπτο. Ναι. Όχι, όχι. Και το δεν μου λες, συμπεριφέρθηκαν σαν δανειστές Κύπροι, όχι σαν. Όχι, είχα την αίσθηση ότι συμμετείχα σε γερμανική εκπομπή με παραγωγό την κυρία Μέρκελ. Ήμουνα σίγουρος. Ποια πες λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν έχει σημασία το τι γίνεται. Το κλίμα και ο χαρακτήρας εκπομπής ήταν να δείξουν πόσο άθλιοι και μπαταξίδες είναι οι Έλληνες απέναντι στους Ευρωπαίους λόγω του διεφθαρμένου πολιτικού του συστήματος. Άραγε, πόσο διαφορετικό είναι το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, που ξεπούλησε ολόκληρη τη χώρα στο Ισραήλ και στους Αμερικανούς. Πόσο. Αλλά τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Αυτό μου έδωσε να καταλάβω γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα και για τα παιδιά της ή τουλάχιστον όσους θεωρούν ότι είναι παιδιά της, ενώ η ομογένεια στο σύνολό της απανταχούγης έχει κινητοποιηθεί, ενδιαφέρεται, προβληματίζεται, συμμετέχει και μάλιστα ενεργά. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπαμε, ο κ. Παπαδόπουλος που ήταν προηγουμένως για τις φωτοβουλίες. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τρομακτικές ενέργειες από την ομογένεια να σταλούν φάρμακα, τρόφιμα, προμήθειες, τα πάντα στην Ελλάδα. Και όποιος Έλληνας πάει έξω πηγαίνουν και του κάνουν καζούρα. Εκεί πηγαίνουν, εκεί πηγαίνουν και φωνάζουν και του δίνουν ψηφίσματα. Ναι. Παντού ομογένεια, με εξαίρεση την Κύπρο. Μάλιστα. Μου έκανε πάντα εντύπωση. Γιατί αυτό? Πού είναι τα αδέρφια? Πώς είναι, ρε παιδί? Αυτοί δεν ξεχνούν. Ξεχάσανε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και μου έκανε εντύπωση μέχρι που είδα το πώς παρουσιάζεται το ελληνικό ζήτημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Κύπρου. Χειρότερα από τα ελληνικά. Ναι. Όπως ήταν τα ελληνικά στην αρχή. Τώρα τελευταία έχουν αλλάξει. Πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερα. Λοιπόν. Και έτσι καταλαβαίνω ότι το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, που βεβαίως είναι το ίδιο πουλημένο, για να μην πω ότι το πιο ξεπουλημένο από το υπάρχουν ελληνικό πολιτικό σύστημα, όσο και αν φαντάζει παράξενο, και δεν κινήθηκε φύλο όταν ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο κύριος Αθανάσιος Ορφανίδης, ο οποίος μας ήρθε φυτευτός από την Αμερικανική Fed, μας την έφερε ο κύριος Χριστόφιας, κατά τα άλλα αριστερός, αν έχεις τέτοιους αριστερούς, εγώ προσωπικά δηλώνω δεξιός. Η σκληρή δεξιά σήμερα έχει φορέσει μουτσούνα αριστερού, για να μην πω ότι η σκληρή ακροδεξιά, άμα δούμε και τον Παπανδρέου, σοσιαλιστής λέει ο άλλος, ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου 2012, ο Αθανάσιος Ορφανίδης, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, έγραψε ένα άρθρο στους Financial Times, όπου λέει ότι το βασικό μέλημα της Ευρωζώνης θα πρέπει να είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης σε σχέση με τους ιδιώτες επενδυτές. Οι ιδιώτες επενδυτές θεωρούσαν την Ευρωζώνη ως παράδεισο μέχρι τώρα και έτσι η απόφαση του Οκτωβρίου του 2010 να επομισθούν μέρος των ζημιών της κρίσης με την περικοπή μέρους της ονομαστικής αξίας των ομολόγων αποτελεί βαρύτατο πλήγμα στην εμπιστοσύνη των κερδοσκόπων προς την Ευρωζώνη και έτσι θεωρεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια όπου περιλαμβάνει περικοπή στην ονομαστική αξία των ομολόγων αποτελεί ούτε λίγο ούτε πολύ εγκληματική πράξη. Και έτσι προτείνει να μην υπάρξει καθόλου κούρεμα, ούτε καν το εικονικό κούρεμα που γίνεται τώρα με την εθελοντική ανταλλαγή, παρά μόνο ένα 30 ετές δάνειο με χαμηλό επιτόκιο στην Ελλάδα και να πάει από εκεί που ήρθε, να παρακόψει το λαιμό της και να τελειώνουμε με δάφτην, γιατί η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσουμε το κερδοσκοπικό παράδεισο που υπάρχει στην Ευρωζώνη. Αυτός είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της Κύπρου. Αυτό παραδέχεται ο άνθρωπος, ότι εντάξει, τον είχαμε σαν λοιπόν, τον παράδεισο των κερδοσκόπων την Ευρωζώνη, πάμε να τη χαλάσουμε το προφίλ. Ακούστε τώρα, επειδή η απειλή που δέχεται η Ελλάδα, είτε το νιώθουν, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πατριώτες. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε περισσότερο και επειδή έχει ενδιαφέρον, πες μας μια-δυο ερωτήσεις ενδεικτικά να καταλάβουμε. Εσύ μας το περιγράφεις, αλλά να έχουμε. Δηλαδή,
Ας πούμε, για παράδειγμα, μου λέγανε, ας πούμε, δεν είχατε, ας πούμε, αυτό τον εύκολο πλουτισμό που είχε ο ελληνικός λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά που λένε οι γερμανικές εφημερίδες. Και το απάντησα, ότι είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος ο Έλληνας. Με βάση τους Eurostat. Συγκρίνεται με τον Κύπριο εργαζόμενο, Έλληνας εργαζόμενος. Και πιο χαμηλά αμοιβόμενος. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου τύπου συγκρίσεις. Εγώ λέω τι λέει το Eurostat. Και δεν τους άρεσε η απάντηση και κλείσαν το τηλέφωνο. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εγώ θέλω να πω, σε αυτή τη στιγμή όπου κρίνεται το παρόν, η ύπαρξη της χώρας και φυσικά το μέλλον της, κρίνονται και οι δεσμοί που υπάρχουν με άλλους λαούς. Πάρτε το υπόψη σας αυτό το πράγμα στα σοβαρά, ότι το πώς στέκεται ένας λαός σήμερα στα παθήματα ενός άλλου λαού θα κρίνει και το μέλλον των σχέσεων. Και τέλος πάντων, αν θέλετε να το βάλουμε και εθνικά, μπαίνει ένα θέμα τώρα ακριβώς. Ποια είναι η εθνική ταυτότητα και πώς την υπερασπίζεσαι. Γιατί δεν μπορεί, ρε παιδιά, από το Πεκίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη να ξεσηκωθεί η ομογένεια. Και μαζί με αυτούς όλη η προοδευτική ανθρωπότητα. Στη Γαλλία υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα διανοουμένων, ναι, που δηλώνουν ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Και πολιτογραφούνται Έλληνες. Πολιτογραφούνται Έλληνες. Ναι. Να υποστηρίξουν τον ελληνικό λαό στην πιο κρίσιμη μάχη της ιστορίας του. Ναι. Στην ναι, πιο ναι, κρίσιμη μάχη της ιστορίας του. Και οι αδελφοί Κύπριοι περί άλλων τυρβάζουν. Δεν ξεχνούσαν αυτοί. Για μια στιγμή. Ξεχάσανε. Για μια στιγμή. Ωραία τα μπικικίνια από τους κερδοσκόπους, ωραίες οι offshore, ωραία όλα αυτά. Ακριβώς. Αλλά μπαίνει ένα θέμα, ρε παιδιά. Μπαίνει ένα θέμα. Και το θέμα είναι κυρίαρχα εθνικό. Και είναι πρωτίστως εθνικό, με την έννοια ότι αν χάθει ετούτος εδώ ο τόπος, πιστεύετε στα σοβαρά ότι μπορεί να υπάρξει Κύπρος? Ανεξάρτητη. Θέλω να το πω. Ενιαία και αδιαίρετη. Ναι. Λοιπόν, και επειδή εδώ πέρα έχουμε, οι Κύπροι πολιτικοί έχουν μάθει να συμπεριφέρονται ως κερδοσκόποι και στην πολιτική και στην οικονομία, καλό είναι να αντιληφθούν ότι έχουν να κάνουν και τα βάζουν αυτή τη στιγμή, αντιπαρατίθεται με τον ελληνικό λαό. Όχι με τους ομοίους τους στο πολιτικό σύστημα, αλλά με τον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός έχει μια ιδιαιτερότητα όπως όλοι οι λαοί. Ξεχνάει δύσκολα. Ξεχνάει δύσκολα. Και στην ώρα της νίκης του και στην ώρα της επιτυχίας του, έτσι, τότε έρχεται και ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Κρίνει λοιπόν το ποια είναι τα πραγματικά του αδέρφια. Από τη στάση και τον τρόπο που συμμετέχει στον αγώνα. Στον αγώνα που δίνει εκείνη τη στιγμή. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα και δεν αλλάζω θέμα. Η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που μας δανείσανε. Είναι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το πακέτο. Η Κυπριακή κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της, τόσο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και στις συνόδους, ήταν από τους χειρότερους επικριτές της Ελλάδας. Αν λέγανε μία φράση οι Γερμανοί, οι Κύπροι λέγανε 10. Οι Κύπροι εκπρόσωποι. Λοιπόν, πάντως είναι από αυτούς που κερδίζουν με το υψηλό επιτόκιο, από αυτό, και θέλω να πω κάτι άλλο. Περίμενε. Εγώ θα περίμενα τουλάχιστον από το ΑΚΕΛ, που το θεωρώ ένα ιστορικό κόμμα που εκφράζει πραγματικά τις ανάγκες και το πατριωτικό αίσθημα των Κυπρίων, τουλάχιστον από το ΑΚΕΛ να είχε την ευαισθησία να είχε σηκώσει το θέμα διαφορετικά. Δυστυχώς, βεβαίως, απέναντί του έχει το γραμματέα του, τον Χριστόφια, ο οποίος έχει αναλάβει συγκεκριμένη αποστολή. Από τη μία να τελειώσει το θέμα της Κύπρου και από την άλλη να συμβάλλει να τελειώσει και ολόκληρη η Ελλάδα. Και δεν έχουν αντιληφθεί, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν αντιληφθεί κάτω στην Κύπρο, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, στην Ελλάδα υλοποιείται το σχέδιο Ανάν που απέρριψαν οι Κύπροι. Μόνο που σε εμάς υλοποιείται με όρους οικονομικού πολέμου και οικονομικού αφανισμού. Αν πιστεύουν ότι αυτή θα είναι στη ρούγα παραπέρα και δεν πρόκειται να τους στήξει, είναι μακριά ανοιχτωμένη. Και τέλος πάντων, από αυτή την ιστορία, ο ελληνικός λαός θα βγει νικητής. Αυτό είναι σίγουρο. Ιστορικά διαβεβαιωμένο. Και έτσι θα, επειδή το έχω ξαναπεί εδώ, εγώ πιστεύω ότι στην ιστορική περίοδο, το γράψουν ιστορική βεβαίως, αλλά αυτή την αίσθηση έχω, να μου επιτρέψει ο ακροατής με όλη την ιστορική γνώση που έχω, με αυτή τη μικρή, την αδύναμη ιστορική γνώση που έχω. Επαναπροσδιορίζεται η έννοια του ελληνικού έθνους σήμερα. Και άρα, επαναπροσδιορίζονται και οι σχέσεις του. Οι συναδελφώσεις τους, τα αδελφά ή όχι, έτσι, τμήματά έθνη, του. Ναι.
τμήματα έχουν, επαναπροσδιορίζονται σήμερα. Και σε κοινωνική ταξική βάση, γιατί έτσι αλλιώς βλέπουμε ότι απέναντι στον ελληνικό λαό στέκεται σύσσωμη, ενιαία οικονομική και πολιτική ολιγαρχία που λέει λατούσε αυτόν τον τόπο, ούτε ένας από δάφτους ρε. Ούτε ένας από δάφτους, και αυτό αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται πόσο σωστή ήταν η ανάλυση όλων αυτών των διανοουμένων που κάνανε επί δεκαετίες ότι η ελληνική αστική τάξη, η ελληνική, αν θέλει, το ελληνικό κεφάλαιο δεν είχε ποτέ πατρίδα. Ούτε τον ενδιέφερε ποτέ να υπερασπίσει κάτι που δεν είχε. Και σήμερα ούτε ένας από αυτούς στις κορυφές της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας ούτε που τον νοιάζει, ούτε που του καίγεται καρφί για το τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Δηλαδή, στο αποτέλεσμα της τελικής λαϊλασίας που οργανώνουν τα επιτελεία της Ευρωζώνης. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βχώσει το δάχτυλο στο μέλι. Να πάρει και αυτός μερίδιο. Όπως ακριβώς διεκδικούσε μερίδιο μέσω του μαυραγωρητισμού και τη συνεργασία με τον Ναζί, με τους Ναζί κατακτητές στην περίοδο της κατοχής, η μισή και η άλλη μισή ξεκοκαλίζοντας τον ελληνικό χρυσό. Και κινούμενοι και λειτουργώντας ως οργανέτα των Βρετανών στη Μέση Ανατολή. Έτσι ήτανε πάντα η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε τα τραυματικά αποτελέσματα και τις ισχύες αυτού του ελληνικού έθνους, ακόμη και στις πιο επιφανείς στιγμές του. Να το ξαναπούμε. Επαναπροσδιορίζεται το ελληνικό έθνος. Πριν τώρα μην απομακρυνόμαστε από τους Κύπρους, πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο. Μέσα στη Δανειακή Σύμβαση που υπογράψαμε το Μάιο του 12, αυτή την κρυφή που την κρατάνε κρυφή, λέει μέσα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 4, που λέει ότι οι χώρες μεταξύ τους έχουν δικαίωμα, αν συμφωνήσουν όλες, να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους και σε τρίτη χώρα, ακόμα και εκτός Ευρωζώνης. Και υπήρχε η ανάλυση από τους συνταγματολόγους που έλεγαν ότι δηλαδή μπορούν να το μεταβάσουν στην Τουρκία. Να χρωστάμε στην Τουρκία. Και η απάντηση που ερχόταν τότε από τους κυβερνητικούς βουλευτές ήταν: μα μέσα είναι και η Κύπρος. Η Κύπρος θα ενδώσει ποτέ. Γι' αυτό μπήκε η ρήτρα ότι πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Και εγώ σε πληροφορώ σήμερα που ακούμε αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι πολύ αυτό σημαντικό. Που λέει η αγορά, λέει η αγορά, και ξέρει ο αγορατής ότι εντάξει, έχουμε και ανοιχτά αυτιά προς την αγορά λόγω και παλιότερης επαγγελματικής πορείας. Αυτό που λέει η αγορά είναι ότι αυτή τη στιγμή τόσο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όπως και άλλες εταιρείες στην Κύπρο, που είναι οργανικά δεμένες με το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της Κύπρου, τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά, κάνουν αγώνα δρόμου για να μετατραπεί η Κύπρος ως ορμητήριο των επενδυτικών κεφαλαίων γηπών που μαζεύουν τώρα από τα κάτω τα ερείπια των ελληνικών ομολόγων για να επιτεθούν κερδοσκοπικά στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που θα είναι πιο αδύναμη. Δηλαδή μετά την υπογραφή των συμφωνιών που τις βάζουν τώρα με την παραχώρηση, ολοκληρωτική παραχώρηση της εθνικής της κυριαρχίας. Και γι' αυτό έκαταν αυτή τη στάση. Εγώ ξαναλέω, ήρθε η ώρα να διαλέξεις. Και ήρθε η ώρα και για τους Κύπριους να διαλέξουν. Γιατί μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, ουδέν άφησαν να γνωρίζεται. Να θυμηθούμε εμείς αυτό.